Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Και πώς να μην γίνει όταν απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου. Τον ζαλίζει τον έρωτα ο Θανάσης Καζαμπλάνκας. Δεν ξέρω, του λέει μπουρ. Όπου μιλάμε το μαλλί του, έβαλε σκούφο για να μην σηκώνει. Τον έχει πρίξει τον άνθρωπο. Αμάρε πρόεδρε, θα γίνει με αυτόν εδώ. Όχι. Αμαρτήσεις εδώ. Σε περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν, η κυρία Έλλη Απατζίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνει στο 54.340. Μετρόπολης 95,5 για εσάς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσο δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και πάμε στην ουσία του πράγματος, που είναι δύο υπέροχοι διαγωνισμοί, καθώς ο ένας είναι θεάματος και ο άλλος είναι περιορέξεως. Λοιπόν, το Μετρόπολης 95,5 σας προσκαλεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» «Fantastic Beasts and Where to Find Them». Την 3η 15 Νοεμβρίου και ώρα 8.30 στα Βίλα Σίνεμα στο Μεντεράνιο Κόσμος θα γίνει η avant premiere, η προβολή. Και οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις, καθώς αυτές έχουν απομείνει, δεν υπάρχει άλλη, γράφετε ΑΜΗ2. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμο και το στέλνει στο 54344. 5 από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση και θα μπορέσουν να δούνε αυτή την υπέροχη ταινία, η οποία είναι για μικρά και μεγάλα παιδιά. ΑΜΗ2 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54344. 5 τελευταίες έχω. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με την όρεξή σας. Καθώς τρεις τυχεροί παρακαλώ, θα κερδίσουν 5 μέτρα λουκάνικα από τον Παναγιωτάκη. Λουκάνικα τζουμαγιάς. Δεν ξέρω αν θα είναι όρθια ή καθιστά, αν θα τα πάρετε ολόκληρα ή θα τα κόψει οι φέτες. Πάντως είναι 5 μέτρα λουκάνικα ζουμαγιάς και η σούπερ κλήρωση θα βγάλει 3 τυχερούς με το μέτρο ΑΜΗ 1 κενό, τη λέξη λουκάνικο στο 54-3-44. Τα γνήσια σεραϊκά λουκάνικα ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη, λουκάνικα ζουμαγιάς Παναγιωτάκης, στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Παρασκευάντο εσέρες με ντόπια κρέατα χωρίς συντηρητικά. Λοιπόν, μετά το τέλος της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα παραλάβετε τα πεντάμετρα. Εμείς γιατί δεν πήραμε 5 μέτρα λουκάνικα. Αρέσουν και στο ξινό, ξέρεις. Μόνο αυτά τρώει. Και σε μένα αρέσουν. 5 μέτρα λουκάνικα. Ρε φίλε, πώς μέρες θα τρώσω αυτά. Εντάξει, είναι ωραίο όμως. Είναι να έχει την δική του γοήτια. Λοιπόν, είχαμε εθνικές ομάδες αυτό το τριήμερο. Δεν ξέρω αν ο εξωγήινος παρακολούθησε Εθνική Ελλάδος. Όχι. Όχι. Πήγα, είδα box. Πήγες, είδες box. Ναι. Μάλιστα. Είδες την... Είδα τελικό... Σούτρα φάιτερ να κερδίζουνε. Είδα Πανελλήνιας, ένα τίτλο Πανελλήνιο. Μπράβο. Στο 5 γύρι 2 λεπτών. Είχε και άλλους αγώνες βέβαια. Ένας ακροατής μας από το Γιδά... στα βαρέα βάρη πήρε μια μεγάλη νίκη. Ξεχνάω το όνομά του. Να είδες τώρα.
Ένας γορίλας, 110 κιλά, 115 κιλά. Ένα μικρό όνομα. Στα βαρέων βαρών. Θα σου έρθει. Τζίκος, κάπως έτσι λεγόταν. Θα σου έρθει. Καλό παιδί, 22 χρονών, ήρθε εκεί με το γιο του, 2 χρονών ο γιος του, μεγάλο μάτς. Εκεί στην. Που είναι η θύρα 10, εκεί που έχει τα γραφεία θύρα 10, εκεί κάτω έγινε. Στο... Μέχρι στο τέλος. Ναι, εκεί ήταν στο τέλος εκεί κάπου. Σε ένα παλιό κινηματόγραφο. Έγιναν εκεί, τώρα είναι γυμναστήριο. Και στα 65 κιλά, στο Πανελλήνιο. Στα 65 κιλά, ο Αργύρης του Παπαδόπουλου, του δάσκαλου, του Δημήτρη, πήρε το μάτς με ένα πολύ καλό αντίπαλο, φοβερό. 5 γύρι το 2 λεπτών. Πολύ ξύλο. Φοβερές άμυνες. Ναι, φοβερές άμυνες. Τρομερή τακτική. Πήγα κι εγώ εκεί στον πάγκο να ακούσω οδηγίες κτλ. Στον τέταρτο γύρο έδωσε ο δάσκαλος δύο εντολές, τις οποίες δεν μπορώ να πω γιατί είναι μυστικά. Μαζί με τον Σωτηράκη. Το ξέρεις το Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης είναι αλτρουιστής, να πούμε, και στην ομάδα που διασώνει άτομα. Εγώ γελάω με τον Σωτηράκη, του λέω: έλα ρε τώρα, το κάνεις τώρα κάτι, θα κονομάς. Δεν κονομάει τίποτα. Τον έχει βραβεύσει εκεί και ο Λιμπέρης και πριν 3-4 χρόνια με την ομάδα των εθελοντών κτλ. Φοβερός βοηθός εκεί, βοήθησε την κατάσταση. Μεγάλο μάτς. Δεν είχε μάτς και είδα στιγμιότυπα την Ελλάδα. Klein Mine. Δεν ασχολήθηκα με την Ελλάδα. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Δεν μ' αρέσει το εθνικό, σε εθνικό επίπεδο να βλέπω ομάδες γενικά. Δεν μ' αρέσει η εθνική ομάδα. Τη θεωρώ μια ομάδα η οποία είναι βρώμικη. Μια ομάδα των μάνατζερ. Μια ομάδα η οποία δεν διαφέρει σε καμία περίπτωση με τις άλλες ομάδες. Ισχωρούν αναρχικά στοιχεία, ισχωρούν δεξιά στοιχεία, ισχωρούν ακροδεξιά στοιχεία. Μπερδεύουν τα πράγματα. Άκουσα με τις τρομπέτες. Κλέψαν του Κουτραδόρου την τρομπέτα εκεί πέρα του δικού μας. Του πήρε, εντάξει, η ΕΠΟ του πήρε μια άλλη. Πώς τον είπες? Κούτρα. Στην Κούτρα είναι αυτοί όλοι. Φάρι, Μάριν στην Κούτρα. Κουτραδόρο. Όλοι Κουτραδόροι είναι αυτοί. Λοιπόν, πάρε τζάμπα δηλαδή. Τζάμπα μετακινήσεις, τζάμπα αεροπλάνο, τζάμπα φαΐ, τζάμπα ποτό, τζάμπα όλα. Να ξέρεις. Πάρε εκεί, παίρνουν τα εισιτήρια τζάμπα, δεν πληρώνει κανένας. Του φάγαν την τρομπέτα κακώς. Κάνουν δουλειά. Του κάνουν. Τι δουλειά κάνουν? Είναι επαγγελματίες οπαδοί, βέβαια κάνουν δουλειά. Πληρώνονται. Κάνουν οι άνθρωποι μια δουλειά σαν επαγγελματίες οπαδοί. Φωνάζουν εκεί Ελλάδα, Ελλάδα. Πάρε τζάμπα εκεί, τρώνε τζάμπα. Στα εστιατόρια τζάμπα μια χαρά τα δίνει ΕΠΟ. Και γίνεται μια καλή συναλλαγή. Αυτοί φωνάζουν Ελλάδα. Η Ελλάδα κερδίζει πόντους στην κερκίδα γιατί είναι οργανωμένη. Και αυτοί κερδίζουν τα δωρεάν ταξίδια. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γίνανε και τέτοια. Κρίμα που δεν είδες το παιχνίδι. Τι να δω, ρε, κόκκινο το παιχνίδι. Είδα στιγμιότυπα. Εντάξει, δεν συγκινούμε. Συγκινήθηκα με τις μπουνιές εκεί πέρα που πέφτανε. Και ένα είδος πάλης είναι μια άλλη, ένα άλλο άθλημα που γίνεται εκεί πέρα. Δύο παρακολούθησα, ευχαριστήθηκα. Είδα Παγκράτιο θέμα. Λέγεται. Δεν ήταν Παγκράτιο, ρε, κόκκινο. Άλλο είναι. Δεν είναι Παγκράτιο. Παγκράτιο είναι το κεφάλι σου, να πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσύ που είδες την μπάλα, ανέλησε το παιχνίδι, να πούμε. Δεν αναλύω ποτέ. Να το αναλύσεις, να το δει στον κόσμο δεν τι είδες. Δεν αναλύω ποτέ. Μην αναλύεις, τότε τι μας λες. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες για το Ελλάδα-Σερβία συμμαχία. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτά τα πράγματα γουστάρω να γίνονται στα γήπεδα. Να περνάνε δηλαδή και πολιτικά μηνύματα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είμαι αντίθετος. Απλά αυτοί που φωνάζαν Ελλάδα-Σερβία συμμαχία, όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα και μου βαρδίζανε τη Σερβία, κάναν τις κότες, να πούμε όλοι αυτοί. Και δεν πήγε κανένας να πει το Ελλάδα-Σερβία συμμαχία, αλλά πάμε να βοηθήσουμε τους φίλους μας, τα αδέρφια μας, τους Σέρβους. Πρώτον, τα αδέρφια μας οι Σέρβοι από την άλλη μεριά ήταν οι πρώτοι που μας πούλησαν στο όνομα, να πούμε, της Μακεδονίας. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να λέμε Ελλάδα-Σερβία συμμαχία και να βρίζουμε τους Βόσνιους. Σαν Έλληνες δηλαδή. Δεν νομίζω ότι έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους Βόσνιους ή να κερδίσουμε. Μην βγάζει το κάκαδο. Εντάξει, είναι αντιαισθητικό αυτό που κάνεις. Λοιπόν, ή να κερδίσουμε κάτι από τους Σέρβους. Τη Σέρβια αδέλφια μας και σαχλαμάνες. Λέω εγώ τώρα. Από εκεί και πέρα εσύ πες ό,τι θες. Φάτο κιόλας, ρε κόκκινε. Σ' αρέσει. Φάτο και στο σάντουιτς. Λοιπόν, παρακάτω. Άλλο. Σ' ακούω. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα. Ποιο? Ειλικρινά χάρηκα για μία ακόμη φορά. Μπράβο. Ένα παλίκαρο. Ποιος είναι ο παλίκαρος? Ναι. Ποιος είναι ο παλίκαρος? Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Τι έκανε αυτός ο παλίκαρος? Και τι δεν έκανε? Τι έκανε? Έκοβε, έραβε, έφτιαχνε. Ναι. Τα πάντα. Ο παλίκαρος. Τέλειος. Αυτός είναι που παίρνει την αποβολή. Ναι. Με την οξυδέρκειά του, χωρίς να κάνει κάτι πρόσωπο. Ναι. Κάνει ένα επικό κόψιμο στο Τζέκο κάποια στιγμή. Παρότι είναι από τους παίκτες που θεωρεί εκείνη την ώρα ότι κάνει, είναι offside και σηκώνει το χέρι. Δεν παρατάει τη φάση. Ένας φίλος μου προπονητής λέει ότι είναι το α αυτό στον ποδοσφαιριστή δεν παρατάει ποτέ μια φάση, ό,τι και αν πιστεύει. Ότι είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Δεν την παρατάς ποτέ. Μάλιστα. Δεν αφήνεις την μπάλα από τα μάτια σου. Έλα. Λοιπόν, μου άρεσε ότι
Τον είδα κάποια στιγμή, έκανε μια επέλαση εκπληκτική και πήγε να δημιουργήσει. Ποιος? Ο Σωκράτης. Χάναμε όταν τώρα έκανε την επέλαση. Χάναμε, ναι. Γι' αυτό την έκανε την επέλαση. Όταν χάνεις κόκκινη, βγαίνει η τακτική σου αλλιώς. Ναι, χαλάει. Χαλάει. Εμένα μου αρέσουν αυτά όμως. Γιατί εντάξει, είναι ναι, αρετές ενός ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Ο οποίος είναι τεράστιο. Τέλειος. Λοιπόν. Άλλα και βλέπω. Μπράβο. MVP τον ναι. Γιώργο Τζαβέλα. Έτσι. Κατάδια της εθνικής είναι αυτό. Μισόλεπτο. Ναι. Μισόλεπτο. Το καταλαβαίνω ότι επειδή η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Ναι. Στεκόμαστε όλοι στο σκόρερ και στη στιγμή το πέτυχε. Ναι. Καταγίνω ο Τζαβέλα θα είναι εξαιρετικό, επικό. Μπράβο. Καλύτερο από το Χολέμπα μπορεί να είναι. Τον φάγανε. Ναι. Ναι, καλύτερο. Είναι, είναι στα δικά μου μάτια πιο καλό. Ο Τζαβέλα είναι καλύτερο από το Χολέμπα. Ναι, από το να πρέπει να παίζει κάποιο με το έτσι θέλω ο Χολέμπα. Ναι. Καλύτερα από τον Τζαβέλα. Μπράβο. Να πα με τον Τζαβέλα να περάσει τα προκριματικά τώρα. Ωραίο. Ωραίο, φίλε. Να πα με τον Τζαβέλα να περάσει τα προκριματικά. Δεν έχει η εθνική, δεν είναι μαγκιά. Ναι. Να πα με το Σταφυλίδιο εξ αριστερά να παίξει στην Ευθύνα, να μην αφήσει έξω τον Καρέλη και να αφήσει έξω το Σιόπι και να βάλει τον Μπανιάτη μέσα. Και δεν είναι αυτή η ομάδα κλίκα. Και δεν είναι αυτή η ομάδα κούτρα που πάνε οι φίλαθλοι. Και δεν είναι αυτή η ομάδα μάνατζερ και δεν είναι αυτή η ομάδα βρωμιάρα. Και εσείς κάθεστε και βλέπετε την Εθνική Ελλάδος. Και βρίζετε τους Βόσνιους και χειροκροτάτε τους Σέρβους που μας πουλήσαν στη Μακεδονία. Και όταν περάσαν οι Αμερικάνοι από τη Θεσσαλονίκη, κάνατε τις κότες. Τα αδέρφια μας οι Σέρβοι. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Ό,τι άλλο θέλεις, τι. Καλά κάνω και λέω ό,τι θέλω εγώ. Διαφωνώ με τους φίλους οι οποίοι έχουν τρελαθεί. Τι λέγανε οι φίλοι. Και λένε MVP ναι. Και από τους δημοσιογράφους. Ό,τι ναι. Ο Τζαβέλα, λέω συγγνώμη ναι. Κύριε, ναι. Για μένα. Για σένα ποιο είναι. MVP είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ποιο ακούει εσένα. Μίλα εσύ που δεν το είδες. Τι να δω, ρε, είδα φάσεις. Τι να δω, σου λέω. Τι να κάτσω να δω. Δεν την κουστάρω αυτή την ομάδα. Δεν ξαφνικά την είδα μία ναι. Αντίδραση από τους Παοξίδες. Ναι. Η οποία κάτω τα χέρια από τον μπεκταρά μας, τον αρχηγό μας. Ποιον. Τον Τζαβέλα. Καλά κάνουν. Δικό του παίκτη δεν είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι. Το πιστεύω μου πρέπει να το λέω. Τι πιστεύετε, ρε. Σας έχει ξεφτυλίσει ο Τζαβέλας όλους. Το πιστεύω μου πρέπει να το σας λέω. Σας έχει κάνει ρόμπες. Και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική σας έχει κάνει ρόμπες. Τρώει όλα τα center back από τον ΠΑΟΚ και γίνεται MVP στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει άλλος εκτός από τον Τζαβέλα. Έρχεται στην εθνική ομάδα, δεν μπορεί να φάει τον Παπασταθόπουλο και τον Μανολά γιατί δεν τον παίρνει. Σου λέει αφάω τον Χολέμπα. Τρώει τον Χολέμπα, παίζει βασικός. Τρώει και τον Σταφυλίδη, τον βάζει έξω αριστερά. Και εσύ πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα εδώ δεν είναι τσίρκο η Εθνική Ελλάδος. Βγαίνει ο άλλος, του κλέβουν την τρομπέτα και αντί να πάει να αγοράσει μια τρομπέτα, πάει και του την παίρνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν το χτυπήσαν όμως. Πώς? Δεν το χτυπήσαν. Δεν με νοιάζει ρε να το χτυπήσαν. Τι με νοιάζει εμένα να το χτυπήσαν, δεν το χτυπήσαν. Εγώ λέω για την τρομπέτα. Πήρα την τρομπέτα να πούμε, κούτρα και η τρομπέτα. Να πάρει ευχή να πάρει. Φίλε, θα γίνω ο παδός οργανωμένος, πάει τελείωση. Συνδικαλιστής. Θα βγάζω χρήματα εύκολα. Πάμε, άλλα θέματα. Υπάρχει μεγαλύτερο θέμα από αυτό. Τι θέμα, ρε. Σιγά το θέμα. Τι θέμα. Ό,τι τι. Τι να καλά, ρε παιδιά, τι συναχώρια είναι αυτή για τους Αριανούς και Ηρακλήδες, επειδή τον κόλλησε εθνική στο βάλω Τζαβέλας. Τι, αγαπήσατε ξανά την εθνική Ελλάδος, ρε παιδιά. Ποια εθνική Ελλάδος, ρε. Η εθνική Ελλάδος παίζει με λάθος αριστερό μπακ, παίζει με λάθος κόφτη, παίζει με λάθος έξω αριστερά. Ο Τζαβέλα λέει Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, μείνει για πάντα στη μεγάλη Παοκάρα. Και τώρα και κάνει του άνω κάτω σαν να σου είναι κουμπάρα. Λέω 2.39. Καλά, λέω 2.39. Γράψε, είπα να αποφεύγει απαντήσει αυτά, λέγε. Αυτός ο Μάνταλο, η Μάγισσα, δεν είναι πιο όμορφος με τη μάσκα. Τίποτα καινούριο. Έχουμε αναλωθεί σε ίδιες ατάκες. Τίποτα καινούριο. Αυτό τίποτα καινούριο. Το μήνυμα. Τι μήνυμα, ο κάθε αφελός που στέλνει στο Facebook μήνυμα πρέπει να το απαντάω. Δεν είναι τώρα. Facebook. Α, σε μεγάλη. Ούτε είσαι υποχρεωμένος να απαντάς. Ναι. Σε τίποτα να μην απαντάς. Τι να απαντήσω, μωρέ τώρα. Άμα η Μάγισσα του Ποπά, του Μπρούτου η μάνα είναι πιο όμορφη από τον Μάνταλο, αυτό ήταν ανάλυση. Πες στον κόσμο τι πρέπει να πει. Τι να μας κάνεις τώρα. Τι πρέπει να. Κάνατε Θεό τον Τζαβέλα στην εθνική ομάδα, ισοφάρισε με τον Βολπλανέ πάνω στο ρίσκο της εθνικής ομάδος που παίξε με λάθος, σκάβ, λάθος έξω αριστερά. Χρειάζεται να δω το ματς, είδα στιγμιότυπα. Λοιπόν, τι θες να δω. Τι να δω τώρα, τον Παπασταθόπουλο να κάνει επέλαση, βέβαια, μα χάνει ο στόπερ θα ανέβει ψηλά. Τι απ' να το βάλω, σημαία να του δώσω αυτό. Άμα στρελάνετε, μωρέ. Ο άλλο του πήραν την τρομπέτα, βγήκε έκλαιγε και του πήρανε τζάμπα τρομπέτα να πούμε. Και πάει τζάμπα στα γήπεδα, θα ρίσκει αυτό και τα λοιπά. Η ΕΠΟ πληρώνει ει βάρο τη τσέπη τη δικιά μου και πρέπει να το βγάλω εγώ στο ράδι να το πω για την τρομπέτα. Ρατα, έκανε η τρομπέτα. Α, βγαίνει παιδό, ρε. Βαλκάνι να πούμε. Και σα στέλνει η Βόσνη, κοιτάξτε καλά με του Σέρβου. Γιατί είναι πορτοφολάδες Έλληνες, τα έχετε καλά με τους Σέρβους, ήδη πορτοφολάδες είστε γι' αυτό. Τι μας έκαναν οι Σέρβοι, τι κέρδος έχουμε από τους Σέρβους, ποιο είναι το κέρδος μας, σαν Ελλάδα από τους Σέρβους. Θα πεις τι να πίνω ρε, καλό Εβιτάλ πίνω ρε, κάθε πρωί να αντέξω αυτή την ιστορία με σένα ρε.
29,90 μόνο αντί για 55 ευρώ, ρε, προσφορά, ρε. Για ιώσεις, για ιούς, για αρθρώσεις, για ζάχαρα, τι θέλεις, ρε. 23, 12, 200, 500, τώρα πάρτε προνομιακή τιμή. Κάτω από 30 ευρώ, 29,90, τώρα πάρτε. Τέλος. Λοιπόν, ράτα, 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 η τρομπέτα έκανε. Υπενθυμίζω. Υπενθυμίζει αυτός. Αλφα μη δύο κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις 5 διπλές προσκλήσεις. Αλφα μη ένα κενό. Λουκάνικο για 3 πεντάμετρα λουκάνικα. Ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διαφημίσεις και σε λίγο επανερχόμαστε με περισσότερα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μήνας οικονομίας στο Μασούτι. Δευτέρα ως Τετάρτη. Φέτα δοδόνη το κιλό μόνο 6,99. Και αγοράζοντας δύο τεμάχια πολυσυσκευασίες ή φιάλι 1,5 λίτρο φάντα 30% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και για το μήνα Νοέμβριο 6% κέρδος με τη Μασούτης Visa της Eurobank. Ελί, πάρε 90-90-60. Πάλι η Pizza Factory, ρε αγάπη. Εκεί η ζύμη είναι χειροποίητη. Τα λαδικά είναι Creta Farm. Τα ψωμάκια βγαίνουν από το εργαστήριό τους. Κατάλαβα. Άρα θα φάμε και πίτσα και μπέργκερ και το τεράστιο Club Sandwich. Πάρε και μια σόδα να υπάρχει. Pizza Factory 90-90-60. Από την Τριανδρία για όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θέλεις γεύση και ποιότητα? Κόλλησες. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι άρπα κόλλα. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πες μου ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε? Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Σημειώστε το στο ημερολόγιο. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας. Πείτε το στην παρέα. Από τις 17 Οκτωβρίου έρχεται καταιγίδα προσφορών και δώρων από τα αγαπημένα σας καταστήματα φορών. Κάντε τώρα κλικ στο www.forallstores.gr και μάθετε πώς θα κερδίσετε ταξίδια, τάμπλετ και πολλά, πολλά άλλα δώρα. Φορών. Από 17 Οκτωβρίου έως και 20 Νοεμβρίου. Μπήκες στα φορών. Βγήκες σίγουρα κερδισμένος. Καταστήματα ψηλικών φορών. Μικρά σε τιμές. Μεγάλα σε ποικιλία. Αν θες μπαταρία για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το UPS, το φωτισμό ασφαλείας της επιχείρησής σου, το τρακτέρ σου, το φορτηγό σου, το περονοφόρο. Ή ακόμη αν χρειάζεσαι αξιόπιστους φορτιστές, jump starters γιατί έμεινες, ή power banks για να είσαι συνεχώς online. Πας στη Standard. Δοκιμασμένες μπαταρίες για όποια χρήση θες. Με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και γραπτή εγγύηση έως και 2 έτη. Θες μπαταρία? Πας Standard. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μια ευκαιρία,
Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πιτσά! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου, ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, μπορεί να είναι κομματάρα, αλλά πρέπει να διακόψω, Κωνσταντίνα. Δεν λέω εσένα, το Χατζηγεωργίου λέω. Πού να ξέρει τι είναι. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πατιανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκο Βότσα Αργωνία. Δίνει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση. Άπαξ και κλειδωθείτε απ' έξω από το σπίτι. Μείνετε, χάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερος, ναι. Για εσάς οι οποίοι έχετε αυτοκίνητο με κλειδιά τύπου immobilizer. Έρχεται στον. Πάτε εκεί. Στον πάτε εκεί έρχεται. Πάτε εκεί. Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσο Αργωνία. Και σας κάνει την καλύτερη δουλειά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει λύση για το δικό σας κλειδί immobilizer. Περισσότερο στο 85-27-27. Απίστευτη αιμονή με τον Τζαβέλα και στα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω καταρχήν ότι κερδίζετε με. Μηνύματα, 5 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Φανταστικά Ζώα και πού βρίσκονται. Εξαιρούμαστε εμείς, ταινία είναι αυτή, για αύριο στο Villa Cinemas. Και έχουμε 5 μέτρα λουκάνικα της μαγιάς από τον Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λοιπόν, 3 από εσάς θα κερδίσουν από 5 μέτρα λουκάνικο. Αυτό είναι, να ένα λουκάνικο που λέει Α1 ένα κενό, λουκάνικο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η αποπομπή του Χολέμπα από την Εθνική στερεί την εθνική ομάδα σας να παίξει το 3-5-2, γιατί στερείται από ένα back half ο οποίος μπορεί να ανέβει με ποιότητα και να γυρίσει και πίσω. Στερείται. Θα μπορούσε να παίξει ο Χολέμπας αριστερό back half, ο Τωροσίδης δεξί back half. Τις τρεις το περάρες εκείνο του Ζαβουνοκέφαλο τον Παπαδόπουλο, τον Μανολά τον Παπασταθόπουλο, το Σιώπη. Υπάρχει ο Μόρας. Το Σιώπη, άσπιο μόρα ρε μόρα τώρα. Ο Σιώπη με τον Σάμαρη, αν θέλει, ή το Σταφυλίδη με το Σιώπη. Κοντό σχήμα, αλλά με τρει τόπερ ψηλών η ομάδα. Έχω μια ένσταση αυτή. Δεκάρι το Φορτούνι, έξω Μάνταλο και σέντερ φορ Καρέλη μαζί με Μήτρογλου. Αυτή είναι η εθνική ομάδα. Τα άλλα όλα που ακούω εγώ είναι εκ του πονηρού που λέει ο Αναστόπουλο. Νομίζω ότι το πρόβλημα ναι. Δεν είναι στέργε από την εθνική Ελλάδο. Τι δεν είναι στι πτέρυγε. Είναι στη μεσαία γραμμή τι πτέρυγες, στον άξονα. Δεν έχει εξάρι και οχτάρι. Ακριβώ. Ωραία. Ο πιο φορμαρισμένος κόφτης στο ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνας είναι ο Σιώπης. Δεν τον παίρνει και βάζει το Μανιάτι εκεί. Χάρηκα πολύ που έφαγε τον γκολ. Καλά να πάθει. Χάρηκα πολύ που έφαγε τον γκολ και δεν κέρδισε. Γιατί βάζει το Σταφυλίδιο έξω αριστερά, αντί να βάλει τον Καρέλη. Χάρηκα πολύ που βάζει και το Φορτούνι και το Μάνταλο. Και χάρηκα πολύ που τρώει το Χολέμπας που μπορεί να παίξει το 3-5-2 πάνω κάτω και βάζει τον Τζαβέλα. Καλά να πάθει.
Καλά να πάθει αυτή η λεπρή εθνική ομάδα. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει, δεν την κουστάρω καθόλου. Και καλά κούτρα οι οπαδοί με τις τρομπέτες, ξενοδοχεία κούτρα. Από την ΕΠΟ αυτά δικά μας λεφτά είναι. Περίμενε. Άντε με τους συνδικαλιστές. Το ακούω. Πληρώνω τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Πληρώνω τους συνδικαλιστές της Coca-Cola. Πληρώνω τους συνδικαλιστές τότε. Θα πληρώνω και τους οπαδούς. Άντε του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Ολυμπιακού. Άμα πάνε, χαλάει τους δεύτερους βάρους της τσέπης μας. Αλλά πάει κούτρα ο άλλος. Με έξοδα τη ΕΠΟ που τα πληρώνω εγώ φορολογούμενος. Όχι ρε μάγκα με την τρομπέτα και οι υπόλοιποι. Πληρώστε κανένα εισιτήριο. Το είπες αυτό. Άντε μπράβο. Το είπες. Τέλος. Να έχουν φάει τέτοιο κόλλημα όμως με τον Ζαβέλα και με τον Ζόρι να το βγάζουν MVP. Δηλαδή, με συγχωρείς, αυτοί δεν είναι που κράζανε και λέγανε ο Ζαβέλας που τρύπησε τον ΠΑΟΚ με τον Άγγελο. Που. Αν θυμάμαι λάθος, πες ότι εγώ. Γιατί, συγγνώμη, τρύπησε τον ΠΑΟΚ με τον Άγγελο και τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι έχασε. Δεν είπα ότι έκανε. Δεν βγήκε Ευρώπη. Βγήκε. Λοιπόν, τι, το πρωτάθλημα, γιατί πήγαινε για πρωτάθλημα. Ρε, καλέ μου άνθρωπο. Τι καλέ μου άνθρωπο. Α τον κόσμο να κάνει. Εγώ χρέωσα κάποιον. Ναι, μωρέ. Ζηλεύετε τον Τζαβέλα, ζηλεύετε τον Τζαβέλα. Ζηλεύω τον Τζαβέλα, ναι. Γιατί είμαι ποδοσφαιριστής. Ζηλεύετε τον Τζαβέλα, πάθατε κολούμπρα όλοι. Έβαλε τον γκολ στο 90 και σου λέει τι λες τώρα, τι θα πεις ο Τζαβέλα. Τον έβαλε το χολέμπα. Γκολάρα έβαλε. Τι έβαλε, γκολάρα. Εκπληκτικό, μπράβο. Εκπληκτικό, μπράβο. Αλλά... Πάνε τώρα στη Βοσνία τις μαγκές πόκανες να δούμε τι καλά που θα περάσει. Τράβα και στο Βέλγιο να πας. Στο Βέλγιο φοβάμαι να πάω. Ευθέως το λέω. Στο Βέλγιο φοβάμαι να πάω. Πάνε στην Βοσνία τώρα με τη σέρβικη σημαία. Στο Βέλγιο φοβάμαι να πάω γιατί είναι τέτοια η ποιότητα της ομάδας του Βελγίου που λέω ότι θα είναι μεγάλη. Εντάξει. Αλλά οι Βόσνοι, θα πω το εξής. Παρότι διαθέτουν τρομερά μεγάλο ταλέντο. Ναι. Απίστευτο ταλέντο. Ναι. Είναι προκλητικοί. Ναι. Είναι βρωμοχαρακτήρες. Ενώ εμείς είμαστε καλοί χαρακτήρες. Βέβαια. Είναι βρωμοχαρακτήρες. Είναι παλιοχαρακτήρες, είναι χειρότεροι από σένα. Ναι. Εντάξει. Και... Γιατί, τι έχουν οι χαρακτήρες τους. Γιατί, κάνανε. Φίλε, τι κάνανε οι δικοί μας. Παίξανε αντιαθλητικά οι δικοί μας ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι παλιοχαρακτήρες. Βλέπω κάποια στιγμή τον Μπράνιτς, αυτή την παικτάρα. Ναι. Και τον Βιάννης και λέω τον Μπράνιτς, όχι τον πρώην παίκτη του Πάνθρωπου. Καλά, καλά, ναι. Λοιπόν, όπου τον περνάει ο Κωστάκης, το γειτονάκι μας, ο Σταφυλίδης, δεν βρίσκει την μπάλα, πέφτει κάτω, χτυπιέται αυτός. Α, λέω, εντάξει, και εμείς κράζαμε τον. Πώς το λέγανε. Αυτό που είναι το πρόεδρο του ΨΑΤ και τον παλιό τον ποδοσφαιριστή. Ξεχνάμε κιόλας. Πέστανε τα ονόματα. Και οι δύο χάφη ήταν. Ποιο πρόεδρο του ΨΑΤ, ρε. Ποιος είναι ο πρόεδρος των αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών. Ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος. Τώρα είναι ο Γιαννακόπουλος. Ποιος. Έχει τρελαθεί, ρε. Ποιος είναι. Ένας άσχητος. Άμα κάνω λάθος, ήμαρτον. Για να κόψω. Συγχώρεσέ με. Άκουσα. Συγχώρεσέ με. Δεν υπάρχουν ρε. Ήμαρτον, αδερφέ μου, συγγνώμη. Αν έκανα λάθος, δεν το έκανα. Υπάρχει ψάπρε, τρελώσε. Και ο άλλος ήταν ο Καραγκούνης. Ναι, λοιπόν, ρε φίλε, τέτοιο καραγκιοζλίκι. Όχι, έπεσε και την άλλη την παίρνει με το χέρι. Αυτά γίνονται, αλλά να χτυπιούνται. Ο Τζέκο την έφαγε τη μόντα, ναι. Και δεν του κάνει τίποτα. Πάει πάνω του ο Σοκράτης, ναι. Και του κατεβάζει το παντελονάκι. Αλλά δεν μασάει. Μάζεξε ο Παπαδόπουλος. Αυτός θέλει κράξιμο. Αυτός θέλει κράξιμο. Ρε εσύ Παπαδόπουλε, Κυριακό, πας και του ρίξεις κουτουλιά. Δεν μπορεί μετά τον αγώνα του ρίξεις μια κουτουλιά. Γιατί ρε Κοκκινά, άμα τον έδινε μετά τον αγώνα κουτουλιά, τι θα γινόταν. Δεν το γράφει στο φύλλο αγώνα. Σώπα ρε μεγάλε. Έτσι λες εσύ. Έτσι σχέδιο. Ό,τι κάναν παλιότερα. Ό,τι μας έλεγε ο πατέρας σου. Τότε που δεν είχε κόκκινες κάρτες, που άμα τον έδινε κάποιος τα πόδια στο χέρι, τον έλεγε θα τα πούμε μετά. Τι ωραίο ποδόσφαιρο που παίζαν τότε, επειδή εποχής πατέρα μου, τι ώρα, δεν είχε κόκκινες κάρτες, δεν είχε αλλαγές, ξερά τα γήπεδα, πρωτόγνωρη κατάσταση. Άλλη γοητεία είχε. Τι να σε πω. Ρε φίλε, μεγάλη γοητεία. Κάθε εποχή, ναι. Έχει το γούστο. Άσερε κόκκινες. Αυτός που μπερδεύει τις εστίες με μπασκέτες μου λέει ο Κόρμπος είναι τώρα. Ποιος είναι? Ο Κόρμπος. Τι είναι ο Κόρμπος? Προφανώς για τις αδυναμίες που λέγαμε για την εθνική, για τους πιο φορμαμιβέλους. Ποιος. Ο Ραγκάτσης, ρε, ο Ραγκάτσης. Άσε μας, ρε Ραγκάτσης, που θα με τον Κόρμπο. Αυτός που είδε σε παιχνίδι ποδοσφαίρου μπασκέτ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Με δεξί χαφ το Μάνταλο, αριστερά το Σταφυλίδη και αμυντικό χαφ το ποιον το. Το Μανιάτι θα σε ήθελε να πει. Τι πιο, ποιο το. Η Βοσνία ξεβράκο στα άμπαλα ΜΜΕ που έκαναν επεκταδάριους Φορτούνιδες και τους Μάνταλους έξω από Εξάρχεια. Ωραίος. Ρε πάτε καλά. Άσε ρε Ραγκάτσι με τον Κόρμπο. Σιώπης είναι ο πιο φορμαρισμένος. Γι' αυτό είναι ο Γρόμπος. Ο Γρόμπος. Κόρμπος. Ο Κόρμπος είναι. Ας είναι και ο Γλόμπος. Τι, τι να πει. Καλησπέρα, πολύ φλόρινο ότι αντί να βρίζουν όλοι μαζί τον Τζίπρα για να πάρει χαμπάρι, του Μπεκί λέει. Τον άφησε να δει το μάτς. Ούρεξε. Είναι ότι είναι φλόρι.
Ποιο το λέει αυτό, Βόρειο το λέει αυτό. 833. Εσύ είσαι Βόρειο 833. Προφανώ. Όταν ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και τον κάνατε πεοθυλασμό, ήταν καλά. Πώ πήγανε. Τι πώ. Κάνε δεν πήγε. Πώ ήρθε ο Τσίπρας. Πώ ήρθε ο Τσίπρας. Μια χαρά κύριο ήρθε. Πώ θα πει. Στο Καφτατζόγλιο τον έγλυφε ο Κούδα και τι καλό άνθρωπο ήταν κτλ. Ναι. Είδα τους αναρχικούς του Καφτατζογλίου, του Ηρακλειδής, απόντες. Τα συνδικάτα απόντες, ο Κούδας με τον Ζήνδρο πήγαν εκεί, γεια σου Τσίπρα, του φυλάγαν το χέρι του, μαθαίναν μυστικά της μπάλας. Τι σημαίνει αυτό. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και τον κάναμε εντά την Ευρώπη Νότη. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει όλο αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό. Ναι. Περνάμε μια χαρά με την αριστερά. Το κατάλαβε. Νομίζω έτσι εγώ. Αλλά, okay. Εντάξει, έτσι, έτσι φαίνεται. Ακούγεσαι. Εντάξει, δικαίωμά σου να τα λες, αλλά δεν ισχύει. Είδες καμιά οργίεση, είδες καν τρώει από τα σκουπίδια. Αν είδα κόσμο να τρώει πάρα πολύ κόσμο. Πού ρε κόκκινε, εκεί που πας στα εστιατόρια από τα σκουπίδια τώρα να παίξω. Εκεί που πας και. Αν θέλω τυφλής. Και τρως εκεί και κάνεις τα μάγουλά σου διπλά. Αν θέλω τυφλής. Τι θέλω τυφλής. Αν θέλω τυφλής. Είδες κανένα φωνάζει για τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Είδες τίποτα κανιά αυτή διαδήλωση κτλ. Και τι πρέπει δηλαδή, να χαίρομαι. Είδες το Καφτατζόγλιο να τον κάνουν καμιά τρομοκρατική οργάνωση επειδή πεινάμε ας πούμε. Δεν σε προβληματίζει. Όχι, καθόλου δεν. Δεν σε προβληματίζει ότι ο κόσμο κοιμάται όρθιο. Για χαρά είναι ο κόσμο. Και όχι, ακόμα... αποσύρω το κοιμάται. Ναι. Κοιμόμαστε όρθιοι. Τι κοιμάται όρθιο. Γιατί εμεί δεν ούτε εμεί φωνάξαμε. Αυτοί που ήταν να φωνάξουν πήγανε μετανάστε. Οι άλλοι είναι γέροι και άσου βολεμένοι έχουν μια δουλειά. Γιατί να πάνε να φωνάξουν. Αυτό σε απαντώ εγώ. Ρε φίλε, ναι, να σου πω κάτι. Ναι, για πες μου. Πρόεδρο του Ψάπλεϊ. Ναι. Τι ο κόρπο. Πρόεδρο. Πρόεδρος του Ψάπλου, ο κόρμπος. Ναι. Νόμιζα ότι το αποσύρω. Νόμιζα ότι εγώ τα αποσύρω. Νόμιζα για χαφ, ευχαριστώ. Και εγώ τα αποσύρω. Ρε, εσύ νόμιζα τρελαθεί. Είπες και κάτι σωστό. Όχι, έχει τρελαθεί ο Ραγκάτσι. Είπε και κάτι σωστό. Ο Ραγκάτσι δεν έχει τρελαθεί, έχει. Το Καλαγκάτσι ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να μου λέει για τον κόρμπο. Ναι, αλλά βλέπει μπασκέτες. Τι βλέπει. Είναι σε επικίνδυνη ηλικία, αρχίζει και βλέπει μπασκέτες. Μια χαρά είναι ο Ραγκάτσι. Οργανωμένο το βλέπω, έρχεται στην εκπομπή του, πάντα με τα χαρτιά του. Οργανωμένο. Ραπ, από πότε θα γίνει Έλληνα ο Ζέκα να το σηκώσουμε, ρε. Είδε ότι το κούμπο. Δύο-τρει μαύρε να κάνουμε Έλληνε θέλει. Αυτό το η μπάρμπο δεν γίνεται. Χρυσόστομο 13. Ναι, ωραία λέει ο Ζέκα. Πρέπει να γίνει Έλληνα για την εθνική ομάδα. Βεβαίω, θα γίνει μεταγραφή. Δεν παραμένει μαύρο, τι με νοιάζει εμένα. Το κάνω εγώ Έλληνα. Λοιπόν, ότι το κούμπο δεν έγινε Έλληνα, θα γίνει και ο Ζέκα. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά. Κάνεις ένα λάθος. Ορίστε. Δεν είναι. Γεννήθηκε Έλληνας όταν το κούμπο. Πού γεννήθηκε. Εδώ. Ναι. Εδώ. Πώς γεννήθηκε. Από τι πατέρα γεννήθηκε. Από Νιγηριανό. Ο Νιγηριανός. Ναι. Γιατί ο οποίος πήρε την. Του Νιγηριανού. Πήρε την ελληνική υπηκότητα και το παιδί έχει την ελληνική ηθαγένεια. Του Νιγηριανού το πουλί έγινε άσπρο εδώ πέρα και έβγαλε τον. Λοιπόν, όχι. Αλλά τι. Ρε φίλε. Ναι. Πας εσύ στην Αμερική. Όχι, άλλο να με πεις. Τον Μπόκο Λόκο γιατί τον βρίζουν στη γειτονιά του. Και δεν βρίζουν γιατί είναι καθυστερημένοι. Όχι. Γιατί εγώ λέω ότι αυτοί που βρίζουν τον Πασκάλ όχι. Είστε όλοι καθυστερημένοι. Όχι, αν βλέπετε ναι. Ότι το χρώμα κάποιου ναι. Τον κάνει λιγότερο καλό άνθρωπο ή λιγότερο έξυπνο ναι, από ναι, εσάς, ναι, 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 ναι. Είστε βλάκες. Όχι, όχι. Είστε βλάκες. Όχι. Γιατί ο Πασκάλ τα 100 μέτρα τα κάνει σε 16 δευτερόλεπτα. Και ο γιατί... Πασκάλ, αδερφέ, ναι, ναι. Υπηρέτησε και στον ελληνικό στρατό και ήταν στα ΛΟΚ. Είναι φίρμα. Παίζει μπάσκετ. Πηδάει εμπόδια, σηκώνει βάρη. Άμα σε βάλει κάτω να πει το, το ξέρει, το ξέρει άμα βγάζει τον δρόμο, τον αναγνωρίζει κάποιο. Άμα τον μέσα του κάνει μαγκιά. Αφού τον βρίζουν, του λένε ούρμα μαύρο που τρέξει στην Αφρική να πεινάσει το λέει. Και επειδή είναι καλό άνθρωπο δεν μιλάει. Ναι, όχι, επειδή είναι μαύρο δεν μιλάει και φοβάται. Άμα ήταν. Φοβάται. Ναι. Εγώ δεν τον είδα να φοβάται. Γιατί και εγώ άμα πάω στην Αφρική και με πούνε ούρε κουφάλα λευκέ θα φοβηθώ. Δεν κάνω το μάγκα. Ενώ στην Τούμπα μπορεί να κάνω μαγκιά. Κατάλαβε. Άντε μπράβο, άντε φιλέλληνα και. Δεν είμαι φινέλληνα. Άντε φινέλληνα. Εφινέλη. Δεν είναι φινέλη. Είναι φιλέλη. Μπράβο, φινέλινα. Όχι φινέλη. Ναι, ναι. Φινέλινα. Ναι, λέγε. Ποιοι αναρχικοί ρε Κώστα. Αφού μαζί του είναι αυτή. Πλάκα κάνει. Ποιοι είναι μαζί του. Ας έρθει στο γήπεδο, λέει με 20.000 ακόμα και βλέπουμε. Ποιο. Ο 833 επανέρχεται και ναι. Λέει. Ότι αυτοί που ναι. Λες οι αναρχικοί ναι, ναι. Είναι στο πλευρό του Τσίπρα. Ναι. Ναι. Άρα τώρα κατηγόρησε τον. Εσύ. Για τον τρόπο που σκέφτεται. Ποιον, αυτόν τον 833. Ναι. Κουφαδόρο είναι. Τι είναι. Επανάσταση του Facebook κάνει κι αυτό. Επαναστάτη του Facebook. Ρε φίλε, αυτό που λέει είναι σωστό. Ναι, το γράφει ανώνυμα μες στο Facebook. Άμα δει το Τσίπρα, μπορεί να το ζητήσει αυτόγραφο ή κανένα διορισμό. Αυτό που λέει είναι σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, πού είναι το λάθος του. Ε, τι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν πάει ο Τσίπρας με 20.000 κόσμο, δεν το κάνουν. Ντά, να πήγε χθες. Τον κάναν ντά. Ρε φίλε, το σωστό δεν είναι να διαμαρτυρηθεί. Ρε, ποιος θα διαμαρτυρηθεί. Σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ναι. Δεν σε εκφράζει ναι. Με αυτά τα οποία. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άρα σε εκφράζει. Τι κάνεις. Πήγε στο γήπεδο χθες. Εγώ να πάω στο γήπεδο. Όχι, δεν ο Τσίπρας, μπορούσα να πήγε. Πάω. Πήγε, ναι. Πόσο κόσμο είχε. Δεν είχε πολύ. Πόσο. Και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να ανοίξαν τις πόρτες. Ναι, γλυκιά μου, πόσε δεσμένια. Πόσοι. Έτσι κι αλλιώς κούτρα μπαίνουν όλοι. Λέγε, ενώ κάμια εικοσάρα. 20.000 κόσμο. Έβρισε κανείς τον Τσίπρα.
Όχι. Λοιπόν, του βόλτε. Λοιπόν, να 20.000 που λέει αυτό. Και είναι φλόροι αυτοί. Ενώ άμα έρθει ο Τσίπρα εδώ το κάνουν τα. Έτσι. Στην Τούμπα το κάνουν τα. Με φίλο το Σαββίδι. Τσίτσερμποτσίτσερμποτσίτσερμ. Ε, το κάνουν τεντά. Πώ μιλάει ο Ιβάν. Τσίτσερμποτσίτσερμ. Το βάλει στην σουίτα με του φουσκωτού να τον πειράξουν οι παοξίδε. Του τσέκανε τα χρέη από 50 εκατομμύρια 10. Θα το δίνουνε. Είναι αγνώμονε δομήνε οι παοξίδε. Από 50. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο Ραπτόπουλο την 14η του Νοέμβρη ναι, ναι. του 2010. Πόσα ήταν με τι προσαυξίε, ξέρει. Τα χρέη του Πάουκ ήταν 50. Δεν ήταν 50. Τα έκαναν 10. Ρε τον Ερπετόπουλο. Θα πούνε οι παοξίδε θα βρίσουν τον αυτόνα. Θα βρίσουν τον Τσίπρα που του έβγαλε τα χρέη. Τι. Ρε φίλε. Εσύ. Τον καγκάτσι που του ψηφίζουνε, του είπαν τίποτα το Σαββίδι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι άλλη ιστορία. Σωστό αυτό που λες. Δεν σωστό. Αλλά είναι άλλη ιστορία. Είναι αγνώμονες οι παοξίδες. Είναι τα ψίχουλα που τους έδωσε ο καγκάτσι, δηλαδή ο επιμερών του. Είναι... Θα πούνε οι παοξίδες ούτω ο καγκάτσι. Καμιά φορά. Η κατάπτυστη είναι οι αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί. Καμιά φορά. Δεν είναι οι παοξίδες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καμιά φορά. Ναι. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Ο, δεν θέλω να με πιέσει. Όχι, καμιά φορά μιλάς πάρα πολύ. Λάθος, Πού μιλάω λάθος, ναι. Πού είναι το λάθος. Όταν υπερβάλλεις. Πού υπερβάλλω, δηλαδή παρακαλώ. Ποιο είπε ότι εγώ συμβιβάζω με τα ψίχουλα. Ποιο. Εγώ, σαν γνωστό. Ο Παοξής. Ο Παοξής. Ποιο είπε ότι συμβιβάζω. Όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός πρωταθλήματα. Τι. Γιατί το λες με βεβαιότητα ότι συμβιβάζει. Γιατί ρωτήκα, όταν έπαιζε η ομαδούλα σου στην Τούμπα επί Γκαγκάτσι, τι σε έκανε. Όταν η άλλη ομαδούλα, η ανύπαρκτη εκεί στην Κλεάνθου πήγαινε στην Τούμπα, τι του κάνανε. Σου άρεσε αυτό. Ναι, μου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Ενδιαφέρουμε στον τρόπο που το προσεγγίζουμε. Δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Γιατί δεν σου άρεσε. Κοίταξε. Όσο και να μου παρακαλά, σεξ δεν κάνω με άντρες. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν μου λες. Δεν με ψήφισε. Οι παοξίδες αυτό δεν το εισπράξαν από τον Καγκάτσι. Ναι, να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Είναι η μη... Οι Ολυμπιακοί είναι φίλοι με τον Καγκάτσι. Είναι η μη οι παοξίδες πήραν τα ψίχουλα. Ωραία. Οι άλλοι δύο μπορείς να με εξηγήσεις για ποιο λόγο είπανε στον Καγκάτσι. Οι παοξίδες και οι Ολυμπιακοί έχουν δικούς τους λόγους. Τους μεγάλους λόγους οι Ολυμπιακοί, τους μικρούς λόγους οι παοξίδες. Οι άλλοι δύο, οι κατάπτυστοι, ο Αλαφούζος με τον άλλον, τον Τζάμπα, μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο είπανε στον Καγκάτσι. Και να μας πούν και πάνε, τι εγώ. Εσύ να μου τα έχει βρει. Τα έχει βρει, τα έχουν βρει με το χοντρό μια χαρά. Στο δηλαδή, λέω κάτσε ρε φίλε. Τα έχουν βρει με το χοντρό μια χαρά. Τα έχουν βρει με το χοντρό μια χαρά. Και εσύ πάνε σφύρα. Τράβα δε μπουντε σφύρα. Εξήγησέ μου το εξή. Τον Έγκελσμαν. Εξήγησέ μου ναι, το εξή. Λέγε. Υποτίθεται ότι έχουμε να κάνουμε τρεις. Ποιοι τρεις. Εναντίον ενός. Ναι, πού. Και των υπολείπων, των μικρών. Ναι. Εντάξει. Και. Τρεις ένα και το, και το άλλο. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν. Ναι. Πώς γίνεται ξαφνικά οι τρεις ναι. με τον έναν, γιατί εκείνη το να μεγάλο. Τα βρίσκουν. Να τα βρίσκουν σε κάτι. Τα βρήκαν. Ρε φίλε, θέλω εξήγηση. Τι εξήγηση. Εδώ ρε τα έχουν βρει. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. μετά από αυτό. Ναι. Χωρίς να υπονοώ τίποτα. Ναι, παρακαλώ. Εσύ πιστεύεις ότι άξιζε να καεί κανένα αυτοκίνητο, δεν άξιζε να καεί κανένα σπίτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν είπατε στα ρεπορτάζ ότι εκεί καήκαν άλλα τρία σπίτια. Γιατί δεν είπατε στα ρεπορτάζ ότι εκεί που κάηκε του κυρίου μπήκα το σπίτι, καήκαν άλλα τρία σπίτια. Και εγώ που είμαι πονηρός, γιατί να πω ότι το κάψαν οι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, οι Παοξίδες, οι Αεξίδες, οι Πανιόνιοι. Και να μην του το έκαψε ο γείτονας. Και να μην του το έκαψε η security που δεν του έδωσε δουλειά. Ναι, μπορεί να ήταν η security. Στο ρώτησα, λέω εγώ, δεν λέω ότι ήταν, αφού είναι τρία σπίτια καμένα. Διότι σε μια οικία, σε ένα συνοικισμό 60 σπιτιών, αν πάει και ασφαλίσουν 5 σπίτια και διαρρύχνουν τα άλλα, πού να πάει εμένα το μυαλό μου. Δεν λέω ότι το κάνουν οι άνθρωποι τη security. Λέω με το μυαλό μου όμως. Μην αλλάζει την κουβέντα. Καχύποπτο. Μην αλλάζει την κουβέντα. Γιατί δεν το είπατε. Μην αλλάζει την κουβέντα. Μισό. Γιατί δεν είπατε ότι καήκαν άλλα τρία σπίτια. Αλή και τρισαλή. Αλή, αλή και τρισαλή και η θεία μου η χρυσαλή. Για ποιο λόγο δεν το είπατε, ρε. Με την κουβέντα μας. Ναι, λέγε, γιατί δεν το είπατε. Τι σχέση έχει με την κουβέντα. Είπατε τα σπίτια καήκαν. Ποιο το έκαψε, ρε το σπίτι. Γιατί πάλι το παζαλού. Ποιο το έκαψε. Ο Πανιόνιο, ο Πάο, ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό. Η security. Εσύ ξέρει. Όχι. Γιατί να ξέρω. Ακόμα δεν βγήκε, λέει ο Μπούζο. Ακόμα δεν βγήκε, λέει αυτή. Τρεις μέρες η πυροσβεστική, τέσσερις. Ρωτάω. Το πόρισμα. Δεν βγήκε το η πόρισμα. Η αυτοψία, οτιδήποτε. Ναι, βγήκε. Η έρευνα, βγήκε. Η μελέτη. Πέντε μέρες. Όχι. Εδώ ένα πεθαμένο τον ανοίγει. Ρωτάω λοιπόν. Και βλέπεις από τι πέθανε. Ρωτάω λοιπόν. Για ρώτα. Πώς γίνεται. Εφτά μέρες η πυροσβεστική να βγάλει το πόρισμα. Σιγάρε, πόση ώρα τάβλη παίζατε. Πώς τα βρίσκουν αυτά. Πέντε ώρες τάβλη παίζατε εκεί. Πώς ερμηνεύεις εσύ το τα βρήκαμε. Και καταλήγουμε σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Πώς το ερμηνεύεις. Εγώ πώς το ερμηνεύω. Ναι. Ότι οι άλλοι δεν θέλουν να πάρουν προτάσμα γιατί δεν θέλουν να τα χώσουν. Τελειωμένο αυτό. Τελειωμένο. Τελειωμένο. Ναι. Θα βρουν τους Αρετόπουλους δεξιά και αριστερά κτλ. Και θα τα ρίξουν στο Κλάους. Οι άλλοι θα τους φτιάχνουν γήπεδο την Αγία Σοφιά κτλ. Και ο άλλος θα λέει μέσα σε μνημόνιο. Πώς γίνεται να είναι. Ωραία. Μια χαρά τα βρήκα. Δεκτό αυτό. Μια χαρά τα πώς γίνεται. Οι οπαδοί τους, οι φιλάθλοι τους, οι φιλάδες τους, οι φιλίδες τους, δεν μιλάει κανένα. Να είσαι λίγο προσεκτικός και φιλάθλος. Μόνο ο Μπούζας έγραψε εδώ. Εξήγησε. Μισό. Μόνο ο Μπούζας έγραψε. Ο Μπούζας έγραψε εδώ
για τον Καγκάτσο και τους είναι τα μύρια όσα. Οκ, okay, boys, μόνο ο Μπούζας που είχε τάντερα στη Μέτροπολ να γράψει. Οι άλλοι τα γλύφανε. Βέβαια τα γλύφανε αφού παίρνανε δουλειές. Πρωταθλητή γράφανε ιστορίες. Και οι άλλοι καλούν. Ο Μπούζας είναι ένα όσρε. Πού θα το φτάσει το Μπούζα. Για σένα. Εσύ άμα είχες Μπούζα δεν θα ζουν τώρα βιβλία. Για σένα. Σήκει τον Καράδα. Για σένα. Σήκει τον Καράδα. Άσε το. Άσε εγώ τι έχω. Δεν έχουμε τα ίδια. Γλύφεις τον Μπούζα τώρα. Μπούζας, δεν τρέπεσαι. Ο Μπούζας είναι ναός. Όπως ναός είναι ο Νικολαίδης του Φωτός. Εντάξει. Αυτοί είναι οι δύο ναοί. Ο Μπούζας από τη Θεσσαλονίκη και ο Νικολαίδης του Φωτός από την Αθήνα. Εσείς είστε λίγοι. Λοιπόν. Πάτε να μιμηθείτε. Τι να κάνετε. Ποιος να μιμηθεί. Τι να μιμηθείτε. Άμα σας κλάσει ο Μπούζας, 50 σαν και εσάς θα βγάλει. Άιτε. Προφανώς θα έχει τη δύναμη. Άντε βρε τελείω. Θα έχει την ιδέα να τελείω. Άντε βρε φύγετε από εδώ. Λοιπόν. Λίγοι. Θέλω να συνεννοηθούμε. Τι θέλεις. Να συνεννοηθούμε. Σε τι να συνεννοηθούμε. Τι θες να συνεννοηθούμε. Τι θες να πούμε. Ότι τα βρήκαν. Τα βρήκαν. Τελείωσε. Άστο, μην το αναλύσεις. Τα βρήκαν. Και ο Πάουκ, σε λέω ξανά. Αφού ήταν τόσο ο Πάουκ με τα ψυχουλάκια, ο ψυχουλάκια ο Πάουκ, ψυχουλάκια. Μίλα, λέει. Τα βρήκε. Ο άλλο πε μου που του πασάρει την Αγία Σοφιά και ο άλλο ο Αλαφούζο, αυτοί οι δυο είναι κατάπτυστοι. Με τόσο τακπό την έβγαλε. Η δική μα, η δική μα. Με τόσο τακπό την έβγαλε. Είναι και ευγνώμονε. Την έβγαλε, ρε, σου λέω. Τόσο τακπό την έβγαλε. Την έβγαλε. Θε να συνεννοηθούμε απλά, να μ' ακούσουμε προσοχή. Αφού τα βρήκανε τόσο εύκολα. Εσύ τι λε. Άντε, εσύ εγώ το λέω. Αφού τα βρήκανε. Δεν τα βρήκανε. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ πήγα να φάω στο Μαρινάκι το σπίτι. Ο Σαμίδης πήγε. Δεν παίρνω όρκο. Λοιπόν, δεν παίρνω όρκο. Ο Μαρινάκης με τον. Συγγνώμη. Ο Μαρινάκης με τον. Πώς το λένε, με τον Μελισσανίδη. Τι δουλειές κάνουν. Με τα πλοία. Με τα πλοία. Μαλώσαν εκεί με τα πλοία που θα πάρει. Ε! Τρελός. Γιατί να μαλώσουν για την μπάλα. Επειδή οι αεξίδες. Τι. Τους αεξίδες. Γιατί πρέπει να μαλώνουν. Λοιπόν. Άντε μπράβο. Το κατάλαβες. Γιατί πρέπει να μαλώνουν. Σε ρωτάω όμως. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αφού είναι τόσο εύκολο να τα βρούνε. Γιατί και είναι το σπίτι του ενός. Ποιος και... το καίει ρε. Σου λέω τέσσερα σπίτια. Άσε με να τελειώσω. Τέσσερα σπίτια. Γιατί καίει. Απειλούν έναν άλλο διαιτή. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους απειλούν. Μήπως δεν είναι αυτοί που φανταζόμαστε όλοι και προέρχονται από αλλού. Όταν πρώτα. Βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής πέντε μέρες. Δεν με απαντάς. Πέντε μέρες. Τον Κωνσταντινέα ποιοι του κάψαν το φούρνο. Ποιοι του κάψαν το φούρνο. Ναι. Ποιος που να ξέρω. Τον Μπάκα ποιοι τον κατεβάσανε από το ταξί και το δίρανε. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Τον άλλο το διαιτή εδώ πέρα από το κέντρο, στο κέντρο της πόλης που δούλευε στα ρούχα, ποιοι τον δώσανε φάπες. Πού να ξέρω. Ξέρεις εσύ. Εφόσον λοιπόν δεν ξέρεις, ρωτάω, μήπως εμπλέκονται και άλλα κακό. Του Λουτσέσκου Ταμάξη, ποιος πήγε να το βάλει. Μήπως εμπλέκονται και. Εμένα ρωτά. Του Λουτσέσκου Ταμάξη. Πες μου εσύ. Του μάνατζερ του Τσαλδάρη, ποιος πήγε να το βάλει. Πες μου εσύ. Πού να ξέρω. Όπως δεν ξέρω για τους άλλους, δεν ξέρω και για αυτούς. Ναι. Πώς να ξέρω. Και σου λέω, μήπως υπάρχουν και άλλα κακό. Ξέρεις. Και ρωτάω λοιπόν. Δεν ξέρω. Μήπως υπάρχουν και άλλα, και άλλα κακοποιά στοιχεία. Ναι. Τι κακοποιά στοιχεία. Στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι. Τα οποία είτε δεν τα έχουμε βρει είτε δεν πάει το μυαλό μας. Άσε ρε κόκκινε, που υπάρχουν κακοποιά στοιχεία. Θα σου εξηγήσω κάτι, γραπτό που λες. Το έχει ασφαλισμένο, μπήκα στο σπίτι. Όχι. Όχι. Ασφάλεια, πώς το λέει, πυρός το είχε. Όχι. Λοπής, όχι. Η Super League θα το πληρώσει. Περίμενε, δεν με νοιάζει, καλά θα κάνει. Για το πληρώσουμε εμείς. Ωραία. Δεν μου λες, Super League εμείς είμαστε. Δεν είναι η Super League, εμείς. Σου λέω ποιος θα το πληρώσει. Εμείς θα του το πληρώσουμε, εμείς είμαστε. Μα Super League. Σου λέω. Η Super League είμαστε εμείς. Μην πηδάς την κουβέντα, ρε. Τι ΕΠΟ είμαστε εμείς. Γι' αυτό μιλάω εγώ έτσι. Ρε, την τρέλα. Ακούσου σου λέω. Η εταιρεία Security το είχε ασφαλίσει το σπίτι του. Να ψάξουμε να βρούμε ποια εταιρεία. Έκανε ρεπορτάζ. Όχι, ρε φίλε. Γιατί όταν θέλει κάτι. Λέω, μπορεί να ήταν. Γιατί δεν έκανε. Μπορεί να ήταν Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό ή άλλο. Με ενοχλεί πάρα πολύ που έρχεσαι. Βλέπει την πιατέλα. Βλέπει την πιατέλα την οποία την έχει κάνει η νοικοκυρά ή ο σεφ πάρα πολύ ωραία. Παίρνει αυτό που ψάρει και το πατέρα. Όχι, ρε φίλε. Θα αφήσει να πάρουμε τη σειρά. Πε μου λοιπόν, ρεπορτάζ έκανε να δει ποιο είναι. Αυτός ο οποίος είναι security σε εκείνη την περιοχή. Δεν με νοιάζει. Δεν πρέπει. Πώς κατηγορεί τώρα του κατηγορώ τους κάτι. Εγώ... Ναι, μα είναι ημιτελή αυτό το οποίο λες. Ημιτελές, συγγνώμη. Σου λέω εγώ γιατί το μυαλό σου πάει ανάποδα. Όχι, πάντα δεν πρέπει να σκέφτεται ανάποδα. Το κεφάλι σου είναι πρέπει να σκέφτεται. 60 κιλά, 30 πόντι, 30 ύπη. Ναι, το έχει δοκιμάσει 30 πόντους. Ναι. Άκουδο έχεις δοκιμάσει. Σου λέω, ξέρω εγώ αν το έβαλε ο διαιτητής που κόπηκε, η εταιρεία security που δεν τον έκανε, δεν το είπε ότι το έκανε. Δεν διαφωνώ καθόλου, έκανε. Άκουσε τα ελληνικά μου. Εγώ είπα κάτι. Τα ελληνικά μου. Είπα κάτι. Τα ελληνικά μου άκουσε. Τα δικά μου ελληνικά, γιατί αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μου λες ότι είπα για την εταιρεία security.
Ακούς βόδι. Δεν είπα ότι είπες. Βόδι. Άκου εδώ τα ελληνικά μου. Δεν μου λες, εγώ λέω ευθέως. Γιατί τη μία μέρα κόπηκαν. Με κατηγόρησες τώρα ότι είπα για την Αντρέα Σιγκούρη. Είσαι καθυστερημένος. Σου είπα βόδι. Σου είπα βόδι. Συπά να με μπλέξει, αλλά εγώ δεν μπλέκομαι. Λέω. Μπορεί πρόβλημα. Να είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, εγώ, εσύ, ο Σπάθας, ο Κομμένος, η εταιρεία Security. Βρήκαμε ποιος είναι. Υποθετικά μιλάω. Απαντάω. Επειδή σου λέω, καήκαν άλλα τρία σπίτια, αλλά εσείς κοτάρες στο ρεπορτάζ δεν το είπατε. Απαντάω. Α, το ξέρεις ότι καήκαν άλλα τρία σπίτια. Όχι. Πού να ξέρεις, δημοσιογράφος. Απαντάω. Απαντάς. Ή ξέρεις και δεν το λες, είσαι ύποπτος, ή δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι δημοσιογράφος. Απαντάω. Απάντα, απάντα. Απάντα. Ή δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Μάλλον. Μπορώ να γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν σε κρίνω άμα κάνει καλά τη δουλειά σου. Δεν με κρίνει. Κάθε μέρα δεν κρίνομαστε. Ο κόσμος θα μας κρίνει. Τι. Λοιπόν. Έγινε αυτό την άλλη μέρα που κοπήκαν οι διαιτητές. Έγινε, ναι. Έγινε. Δεν πρέπει να με προβληματίζει εμένα αυτό. Να σε προβληματίζει το χρονικό σημείο. Βεβαίως. Το κατέθεσα. Λέω ότι το κάνανε αυτοί. Εγώ λέω πάντως. Την ημέρα που κοπήκανε όλοι οι υποτιθέμενοι ή μη υποτιθέμενοι αμαρτωλοί διαιτητές, την άλλη μέρα κάει και το σπίτι. Τελείως. Τώρα, το ποιο ωφελεί τον να είναι αμαρτωλός ένας διαιτητής, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι μια ΠΑΕ ή μια ομάδα. Ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και μια οργάνωση που παίζει στη μέρα παιχνίδια. Ναι. Εντάξει. Και μπορεί με κάποιο τρόπο να τους χειραγωγεί. Είναι μακριά την πραγματικότητα αυτό που λέω. Όχι, φίλε, δεν είναι μακριά, αλλά και πολύ κοντά στην πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι τέσσερις τα έχουν βρει. Εντάξει, οι άλλοι μαχαιρώνονται με τα τρένα, μέσα στα τρένα και μαλώνουν και κάνουν. Εντάξει. Και εγώ ξέρω ότι ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος, πώς το λένε, Αλαφούζος, έχουν νομιμοποιήσει τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού επί Σοκράτη Κόκαλη. Πασκάλ, δεν σε υποστηρίζουμε, λέμε την αλήθεια. Τον υποστηρίζει μόνο. Σας ευχαριστώ λέει, για την υποστήριξη. Τι υποστήριξη, εγώ τον υποστήριξα. Την αλήθεια λέμε. Είπα ότι ο Πασκάλ είναι μαύρος, δεν τρέχει τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα, δεν σηκώνει βάρη σαν τον Αλβανό, τον άλλον τον Πυροδήμα. Τον Πυροδήμα και τα λοιπά. Βορειοϋπηρώτης. Αλβανός είναι. Και κακό είναι που είναι Αλβανός. Τι είναι. Άλλο Βορειοϋπηρώτης. Βρε, άσε με καημένα τώρα που. Επειδή σηκώνει τα βάρη είναι Βορειοϋπηρώτης. Άμα πουλάγε ναρκωτικά θα ήταν Αλβανό. Καλά, okay. Έτσι τα μετράτε εσείς αυτά. Εντάξει. Άμα τρέχει 9 δευτερόλεπτα είναι μαύρος. Άμα τρέχει 16 δευτερόλεπτα είναι μαύρος, άμα τρέχει 9 είναι Έλληνας. Δευτερόλεπτα. Ο δάσκαλος μου λέει ο Κωστής χτες έσπασε την κίνια του Γκαντέμ που κουβαλάει χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πήγες δρασική λέει και κέρδισε. Τι να κάνει. Ενώ εσύ θα πήγαινες. Μπορούσα να πάω. Δεν είχε τζάμπα φέ, αφού. Τι τον είπες τότε τον άνθρωπο θα πας. Μπορούσα να πάω. Γιατί τότε τι λες, θα έρθω δάσκαλε. Είπα θα έρθω. Τότε, γιατί μέχρι τότε μπορούσα. Α, μετά δεν μπορούσες. Καλύτερα γιατί η πλατιπόδα σου δεν πήγε εκεί να φέρεις κατεμιά το παλικάράκι. Μόνο που το είπα κέρδισε το παιδί. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι πάμε, άντε πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Συνεχίζουμε. Μεγάλο χειμερινό μπαζάρ έως 30 Νοεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα στο Mega Outlet. 19.990 ευρώ, 19.990 ευρώ, το νέο Skoda Octavia Taxi με 150 ύπους, μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Να ζήσεις Δημήτρη και χρόνια πολλά που πάντα στε...
Γιορτάζουμε μαζί σου 25 χρόνια γεμάτα ιδέες για κάθε σπίτι. Πράκτικε, εδώ και 25 χρόνια το κλειδί για το σπίτι σου. Αχ, αγοράκι μου, έγινες φοιτητής και φεύγεις μακριά μας. Έλα βρε μαμά. Πήρες όλα τα ρούχα? Ναι. Τα παπούτσια? Ναι. Πήρες αγόρι μου το κινητό? Ναι μπαμπά. Και να πάρεις τηλέφωνο τη Μανούλα μόλις φτάσε. Αχ, έφυγε ο γιος μας, Γιώργο. Σαν χθες το θυμάμαι, βρε μικρούλι, εδώ στον καναπέ. Γιώργο, πού πήγε ο καναπές? Πού πήγαν τα έπιπλα? Τα πήρε όλα ο γιώκα σου. Με την υπηρεσία Rent-A-Van από τη Hertz τα παίρνεις όλα. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόλις σας ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrospor. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικό σε έλεγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους. Όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά. Παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Καλά μας περιποιήθηκαν τα παιδιά, ε! Και νόστιμο φαΐ και καλή παρέα και όλα τέλεια. Εντάξει, σαν το Princess δεν ήταν? Σαν το Princess, πουθενά. Σούπερ κληρώσεις Big Draw αξίες 125.000 ευρώ για τον Νοέμβριο. Από 5.000 κάθε Τετάρτη και Σάββατο και από 10.000 κάθε Παρασκευή και Κυριακή σε περιμένουν. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Άντε με τις μουσικές, άντε. Γκάχ, κούχο, ένας λοιπόν. Μουσική όλας. Για να σου πω και το άλλο, δευτερόλεπτα. Μόνο δευτερόλεπτα. Στο συγκρότημα κάηκαν όλα τα σπίτια. Αυτό εννοώ και τα τέσσερα. Πού ξέρω εγώ ποιο βάλαν στόχο. Πού ξέρω εγώ άμα ήταν, ξέρω εγώ, ένας τρελός που έβαλε.
Πού ξέρω εγώ άμα ήταν ένας διαιτητής που το έβαλε. Ή μπορεί να ξέρω που το έβαλε ο άλλος σε ένα άλλο διαμέρισμα και πήρε του μπίκα. Και σου λέω εγώ αν ήμουν security, τι θα έκανα. Δεν λέω ότι το κάνουν τα παιδιά. Εγώ που είμαι πονηρός και Έλληνας και αυτός. Σου λέω δεν το κάνεις, ας το βάλω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι. Ή να είμαι ασφαλιστής. Έτσι, είμαι ασφαλιστής. Και έχεις μια Mercedes εσύ. Και δεν την ασφαλίζεις τη Mercedes. Εσύ κάνει μια ασφάλεια τη Mercedes, δεν την κάνω. Για κλοπήρε. Μπορώ να την κλέψω εγώ και να δώσω το παράδειγμα. Να είμαι πονηρός εγώ. Εγώ, σαν Αραπτόπουλος λέω. Εγώ είμαι ο κακός. Δεν λέω ότι το κάνουν οι άλλοι. Αλλά γιατί να μην σκεφτώ κι εγώ ότι είμαι ο πονηρός, θα σκεφτώ πονηρά. Κατάλαβες, θα πάρω όλες τις εκδοχές. Στο έγκλημα. Τις παίρνεις όλες τις εκδοχές. Το πόρισμα θα το βγάλει πυροσβεστική πέντε μέρες. Αργεί όμως. Άστο το σπίτι του μπήκα, θα το πληρώσουμε εμείς, είπαμε. Η Σούπερ Λίγκα, εμείς δηλαδή. Λοιπόν, το 2310-90-90-90-95 ναι. Κενό. Το μήνυμα στο 54-340. Αλφα μη 2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη 1 κενό. Λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για να δω τι γίνεται για τα Λουκάνικα. Μην ξεχνάτε τι εκπομπή. Τι Λουκάνικα. 5 μέτρα Λουκάνικα. 3 από 5 μέτρα, 15 μέτρα Λουκάνικα. Μπορεί να φας 15 μέτρα Λουκάνικα. Το έντερο πόσα μέτρα είναι. Κάπου τόσο. Μπουκιά και έντερο. Και συγχώριο. 15 μέτρα έντερο είδες. Λοιπόν, το 23-10 και τα 3-90 δικά σας. Πάμε στον κόσμο, μόνο δύο γραμμές βλέπω. Τι θες, με την εθνική τι θες να κάνει. Πολύ πράγμα, να δω τι τα παουξάκια και. Τι το νοιάζει. Δε. Και το θέμα είναι εθνικό. Πήγαμε να κάνουμε μαγιά και θα φάμε ξύλο στη Βοσνία. Καλά, καλά. Μαγιά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι. Ναι, κύριε. Κλείσε το ραδιόφωνο, ρε Μάρκο. Μάρκο, εσύ είσαι το ραδιόφωνο, κλείσε. Ναι. Καλησπέρα, ναι. Παιδιά. Έλα. Λίγο να πούμε για την εθνική. Μπράβο. Αφού παραβρεθήκαμε. Είπε ο Ραπτόπουλος ότι κλάπηκε μια τρομπέτα. Ναι. Πότε. Πότε. Στο προηγούμενο παιχνίδι, με τη Λευκορωσία. Ναι. Ναι. Στη Ρωσία. Εδώ, με τη Λευκορωσία στο φιλικό. Καλός Λευκορώσος θα το κλείψει. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται, αφού ο άνθρωπος βγήκε, δηλαδή είπε δεν τον ακούμπησαν, του πήραν τρομπέτα και φύγανε. Και θα του πάρουμε εμείς μια καινούρια. Ψέματα. Ψέματα. Γιατί να είναι ψέματα. Κάτσε να ακούσουμε. Καταρχήν, μα σε αυτό το φιλικό το μάτς, όταν έγινε, έπαιξε η Μακεδονία εξακουσία. Πράγμα που ήταν λάθος. Εντάξει. Μέσω Καραϊσκάκη, δηλαδή? Αναγκαστικά ήταν 15-20 άτομα. Εκεί έφαγε ένα γιουχάρισμα. Στο Μακεδονία Ξακουστή. Ναι. Επειδή έπαιξε Μακεδονία Ξακουστή. Μπράβο, ναι. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το μάτς. Ήμουνα στο χθεσινό. Και τελικά εκεί που έφαγε το κράξιμο, κατευθείαν, είπανε, φωνάζανε τα συνθήματα αυτά, τα ξέρεις μέσα, τα κλασικά που φωνάζουν για μας εδώ πέρα, τους Βορειοελλαδίτες, ναι. Μπράβο. Και τους παουτζίδες και τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι. Εκεί μέσα δεν πάρθηκε καμιά τρομπέτα. Η χθεσινή τρομπέτα ήταν αυτή που έχει πάντα. Άλλο, δεν μιλάμε για χτες. Μιλάμε για το προηγούμενο παιχνίδι. Για το προηγούμενο. Μετά το τέλος του αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε. Ότι. Έρε Μάρκο, για ποιο λόγο να το πει αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, νόσα και μέρα με χάθηκε ένα ζευγάρι παπούτσα. Μάρκο, θα σου πω το εξής. Πριν από χρόνια μιλούσα με τον Τάστο Μοσκοφόρο για το τι έγινε κάτω στο Καραϊσκάκι. Μοσκοφόρο. Να σε πω εγώ τι έγινε. Μπορώ να τελειώσω. Κάτσε να τελειώσει τι είπε με τον Μοσκοφόρο. Και μου λέει ο Τάστο το εξής. Ναι. Είναι λογικό να αντιδράσουν και να μην με θέλουν εκεί. Φαντάσου λέει τον Αθήλιο να έρθει με στην Τούμπα και να θέλει να κάνει κερκίδα. Θα τον αφήσετε. Τελείωσες. Ναι. Να σε πω εγώ. Το 1-4 με την Τουρκία ήταν. Ναι. Μπράβο. Όταν μπήκαμε μέσα, πήγαμε με συνοδεία, με 2-3 παιδιά, δικά μου παιδιά, φίλοι μου. Όταν πήγαμε εκεί, κατευθείαν καθίσαμε και πάτησα εγώ πάνω στα καθίσματα. Και ο Τάσος Μασκοφόρος είχε τα γάνια του ΠΑΟΚ. Γύρω-γύρω, το τίμαρο του ΠΑΟΚ, το είχαμε με δύο ελληνικές σημαίες. Είχε κάθε σήμα, από κάθε σύνδεσμο, που είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα, το τίμπανο. Δεν ήταν της Εθνικής Ελλάδος. Αναγκαστικά μας φεύγει μια σημαία, λίγο έτσι, έχει ξεκομπώσει λίγο και τελικά πάθηκε ένα σήμα. Ήρθανε γύρω στα 200 άτομα από πάνω, άνοιξαν η θύρα 23 και κατευθείαν εκεί πήγανε
Από την άλλη μεριά που ήταν η Παναθηναϊκή, είχε γίνει κάτι, μια φασαρία, 2-3 άτομα και τελικά ήρθαν σε εμάς με σκεπτική να γίνει ο Νταβαντάς. Αλλά εμείς πηδήξαμε μέσα στο γήπεδο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν μας πειράξανε. Δεν προλάβανε να μας πειράξανε σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ ήμουνα μαζί με τον Τάσο Μασκοφόρο, ο τρομπετίστας, και ένα παιδί από την Νιάπολη. Και μας πήρε η ασπής. Η ασπής που φύλαγε παλιά σας έζωσε. Πάω, ναι. Και μας, ο Μωρατίδης συγκεκριμένα ήταν ο αρχηγός, και μας προφύλαξε και μας βγάλανε στον περιφερειακό, μας πήρε αυτοκίνητο άλλο, μας πήγε στα Φιλαδέλφια και συνοδεία μετά μας πήγε στο αεροδρόμιο. Να είσαι καλά Μάρκο, παρακαλώ. Ναι. Εθνική είναι αυτή ρε. Τι εθνική είναι αυτή. Αυτή η εθνική απάτη είναι ρε. Για λέγε φίλε. Ναι. Πάνε επόμενη γραμμή. Κρούτσου, κρούτσου, κρούτσου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Γεια σου. Τι κάνετε? Υπομονή. Είδαμε το Μάνταλο Extreme χθες. Εδώ εμείς και εγώ είμαστε, ρε φίλε, στην ακροατήκη. Τι μου μιλάς για τρομπέτες. Πλάκα κάνετε, ρε. Ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης. Έχει λιώσει καραμελίζα με την Αγία Σοφιά. Έχει λιώσει καραμελίζα με το ερχόμαστε, θα γίνουμε μεγάλοι. Και τώρα έλειωσε και η καραμελίτσα περί εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα το εξυγιάνει, αυτό θέλει. Ναι. Από, ναι, με τον Βασίλη τον Καγκάτση θα μας εξυγιάνει, έτσι. Ναι. Δεν μου λέτε ρε φιλάδες και ζάι προσκύμενα, τι θα γράφετε από αύριο. Ότι θα φέρει ποιον. Το Σιώπη που το πήρε ο Ολυμπιακός. Το Γιακουμάκι που το πήρε ο Ολυμπιακός, το δίνει δανεικό στην Κέρκυρα για να σηκώσει βαθμούς εσένα. Θα πάρει το Λάμπρου του Ηρακλή, ρε. Τι θα κάνει άλλο για να μας παραμυθιάσει. Το Λάμπρου θα φέρει, ρε, το Λάμπρου. Τον Μπάμπι το Λάμπρου. Μόνο που πατρέω θα μας δώσει. Άρε, Αντρέα, πού είσαι, ρε, Αντρίκουλα. Ρε, τι πράσινο καβιά, ρε. Κωστή, να νοσταλγέ μου. Αδερφέ μου τον Κωστή, ούμορη καβιά. Για λέγε, φίλε. Θα σου πω 11 ποδοσφαιριστές που προσωπική μου άποψη έπρεπε να ξεκινήσουν εχθές στην Εθνική και θέλω να το κρίνεις λίγο. Για πέ. Εγώ θα ήθελα να έχει Παπασταθόπουλο, Τζαβέλα, Σόπερ. Ναι. Αριστερά Σαφιλίδη, δεξιά το Ρωσίδη. Το Σιώπη Εξάρι. Σάμαρι Μάνταλο, εσωτερικού Σχαφ. Καρέλι και τον άλλο του Ολυμπιακού, το Φορτούνι, αριστερά, δεξιά και μπροστά το Μήτρο, 24-3-3. Ναι. Κόπηκες, αναξεταστέως το Σεπτέμβριο, έλα με τον κηδεμόνα σου. Θες να βάλεις στη γραμμή το Φορτούνι. Εντάξει. Θες να βάλεις το Τζαβέλα Στόπερ σε διάδα, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κόπηκες στα μαθηματικά. Επόμενος κύριος, ναι, κόπηκες, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Κωστή, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Ένας που είναι, λέει ότι είναι φίλος και παριστάνεται το φίλος σου. Και διαπιστώνω ότι του βοηθάει τον εχθρό σου. Με είτε έμεσα είτε άμεσα. Ναι. Συνεχίζεις να τον ακούς, να συζητάς μαζί του. Ναι, συνεχίζω. Εφόσον διαπιστώνεις ότι δεν είναι φίλος σου. Ναι, για ποιο πράγμα μιλάς? Γενικώς ρωτάω. Αυτός πώς μπορείς να το χαρακτηρίζεις ότι κάνει το φίλο σου? Προφανώς. Προφανώς από μένα δεν έχει κάποιο συμφέρον και θα έχει συμφέρον κάπου αλλού. Οπότε πάβει να είναι φίλος μου, πάβει να έχει κοινό συμφέρον με μένα. Όταν πάψουν να υπάρχουν κοινά συμφέροντα, πάβουν και οι φιλίες. Τις κουμπαριές τις χαλάνε οι γυναίκες. Τις φιλίες τις χαλάνε και τις συνεργασίες οι άντρες. Λέγε. Επόμενη γραμμή. Σ' απάντησα. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το να. Για την τροπέτα, Κωστάκη, ξέρει γιατί τους χάλασε. Δεν ξέρω. Ε, γιατί φίλε Αλαμάνα, Καλυθέα, Μενίδη, τους πονάει. Τόσα χρόνια η τροπέτα έπεσε. Τους πονάει, Κωστάκη. Πονάει όταν κατεβαίνει ο Πάοκ στην Αθήνα. Ο λαός του και τους την πέφτουν και τον ξύλο. Κατάλαβες. Ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε να ακούσουμε. Θα μου απαντήσει ειλικρινά. Κάτσε να ακούσουμε. Γι' αυτό τους πονάει. Θα μου απαντήσει ειλικρινά. Γιατί είναι κομπλεξική και το έργο του Πάοκ, ταξιδεύοντας με τον Πάοκ, πήγαν και το σπάσαν, Κωστάκη. Ρε φίλε, ποιο είναι πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Για πες μου λίγο. Και ο πιο μεγάλος λαός. Αν ερχόταν ο Τσουκαλάς να κάνει κερκίδα στην Τούμπα, το δεχόσουν. Εσύ κόκκινε τόσα χρόνια είναι με την τρομπέτα τώρα τους πείραξε. Ρε παλικάρι μου, έρχεται ο Τσουκαλάς να κάνει κερκίδα στην Τούμπα με την Εθνική. Το δέχεσαι? Τόσα χρόνια κάνουμε στον τρομπέτα. Το δέχεσαι? Απάντησε μου. Χάλασε, ρε τώρα, το δέχεσαι?
Κωστάκη, κατάλαβες, το πιάσες. Καλησπέρα. Μάλλον εσύ δεν το πιάσες, Κόκκινα. Αυτό εννοεί ο φίλος. Τι να πιάσατε, επειδή έγινε το σκηνικό στο Μενίδη. Εσείς κάνετε ποτέ τέτοιο σκηνικό? Να κατεβάσετε το τρένο σε άλλη περιοχή. Ορίστε. Πού να κατέβεις από το τρένο εσύ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Κλεωμένης. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κλεωμένη. Πού είσαι, Κλεωμένη, συγγνώμη. Η ομάδα ξεκίνησε άσχημα και ξαπανίζεσαι. Δεν είναι αυτό. Την πουλάει την ομάδα ο κύριος. Τώρα. Την πουλάει την ομάδα ο κύριος Καρυπίδης. Πού είσαι, Κλεωμένη. Θέλει 1.300.000, 300 του δίνουν. Έτσι κάνει ο κόσμος. Έτσι έμαθα το μεσημέρι και το εξακρίβωσα το μεσημέρι πιο μετά. Και την πουλάει την ομάδα. Την πάρει κανένας Αργιανός. Θα την πάρει Μαρούπα. Δεν ξέρω. Μήπως την πάρει Μαρούπα. Λοιπόν, πρωτάθλημα φέτος δεν βλέπω να γίνεται. Διακόπτει συνέχεια το πρωτάθλημα. Συνάχιο Κοντονής διακόπτεται το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχατε βγάλει στην εκπομπή σας τον Νίκο Αναστόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά λόγια, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κύριε Αναστόπουλε. Κανένας δεν είναι προπονητής από εμάς. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό το κόλλημα με μερικούς παίκτες οι οποίοι είτε δεν μπορούν είτε δεν είναι σε καλή κατάσταση δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Μπορείς να μιλήσεις κατηδίαν στους παίκτες και αν δεν μπορούν μπορείς να τους αφήσεις και στον πάγκο. Δεν μπορώ να βλέπω παράδειγμα εκείνο τον Ανδρέα τον Τάτο να γυρνάει γύρω γύρω από τον εαυτό του σαν τη γάτα που προσπαθεί να βρει την ουρά της. Λοιπόν, μπορεί να καθίσει και στον πάγκο. Δεν ξέρω, δεν έχεις το κουράγιο να βγάλεις τον Τάτο από την ομάδα. Λοιπόν, τον ποδοσφαιριστή Χαριτονίδη, από τη στιγμή που δεν το χρειάζεσαι, για ποιο λόγο τον πήρες? Δεν το ξέρεις για ποιο λόγο τον πήρε? Έφερε τον για πήρε. Εντολή. Για να βγαίνεις και να λες τη Μαρούπα που είσαι μωρή Μαρούπα. Ο Χαριτονίδης είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης του Άρη. Χάρη σε αυτόν άλλαξε ο νόμος. Ο μπαμπάς του είναι φίλος με τον κύριο Κοντονή. Λοιπόν, μπράβο. Η μεγαλύτερη, ο MVP του Άρη είναι ο Χαριτονίδης. Τι λοιπόν, φωνάζει το Χαριτονίδη. Τι θες να σε παίξει και center back. Και πολλά δεν θέλεις. Τελευταίο που θέλω να πω. Φέρατε στην ομάδα, δεν ξέρω ποιος τον έφερε, τον ποδοσφαιριστή Μπουγκέρα. Έτσι όπως τον είδα εγώ τον Μπουγκέρα φυσιογνωμικά, δεν θα είναι έτοιμος να παίξει ούτε στην επόμενη Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Λέγε ρε Κόκκινε. Τι να πω. Έτσι σε ρώτησε κάτι. Δεν το άκουσα το ερώτημα, συγγνώμη. Επανέλαβα λίγο, Κλεωμένη. Συγγνώμη. Ήταν κάτι το οποίο έφυγε. Είχαμε. Είσαι ταχύτατος, ρε Κόκκινε. Δηλαδή. Με αυτά τα οποία κάνω, είναι δυνατόν να μου ξεφύγει κάτι. Συγγνώμη, Κλεωμένη. Ναι. Επόμενη γραμμή είναι. Ρε τον Κόκκινο. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Κόκκινο. Εδώ είναι. Ναι. Ναι. Γρηγόρη, σήμερα κατά το μεσημεράκι, κατά τις 12 μία ώρα. Ήσουν στη Μαρτίου? Όχι. 12 και 20 και 4, ναι. Α, εκεί. Ναι. Μην ξανακούσω από τον Ραπτόπουλο να σε κατηγορεί. Είχα να σε δω 3-4 χρόνια από το γιο. Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Εγώ έχω αδυνατήσει. Έτσι σε είδα. Ήμασταν μαζί σε μια τράπεζα κιόλας. Σε τράπεζα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχω τα περισσότερα κιλά που είχα ποτέ. Εγώ τελευταία φορά είδα πριν 3 χρόνια. Έχω τα περισσότερα κιλά, είμαι 102 κιλά, είναι τα περισσότερα που είχα ποτέ. Και μου λες ότι έχω αδυνατήσει. Δεν ξέρω. Το μπουφάν σου ήταν το CL μπλούζα, τι CL, κάτι CL φορούσες. Που κάμισο φορά. Εγώ μην ακούσω να σε κατηγορεί ο Ραπτόπουλος άλλη φορά. Απαράδεκτο. Φίλε, έπρεπε να με δεις για να. Σου λέω είμαι 102 κιλά. Τον κοζάρισες, φίλε. Όχι, είμαστε δίπλα στο ATM απλώς, γι' αυτό. Ναι, μάλιστα. Okay. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Πάμε, έλα φίλε. Αύριο πάλι θα τους σε κατηγορήσει, ρε. Oh. Μπορείτε να μου πείτε και οι δύο. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί είσαι φίλος με τον Σέρβο και εχθρός με τον Βόσνιο. Φίλος με τον Σέρβο και... Ναι, πώς είσαι εσύ σαν Έλληνας φίλος με τον Σέρβο και είσαι εχθρός με τον Βόσνιο. Ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Ναι, γιατί στο Καραϊσκάκι υπήρχε κάτι τέτοιο, κατάλαβες. Και ψάχνω εγώ να βρω το λόγο. Πώς εγώ τα έχω καλά με τον Σέρβο και δεν πρέπει να τα έχω καλά με τον Βόσνιο. Στο Καραϊσκάκι ήταν 25.000 κόσμος. Λαός. Ναι. Όπως
και στη Τούμπα συμβαίνουν, έτσι και στο Καραϊσκάκι. 10-20 ηλίθιοι θα υπάρχουν. Πόσο ηλίθιοι μπορεί να αυτοί οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ποιοι ήταν εκεί, που φωνάζανε ενάντια στη Βοσνία, το κάναν κόλαση και θα πάει τώρα η Εθνική στη Βοσνία και θα φάει και Χουσουντάν, Μερεμέτ και ξύλο και γκολ. Δεν θα φάει ξύλο, άκουσε με ξύλο θα φάει. Θα πάρουν τους τρεις πόντους και τελείωσε. Καλά. Όχι εμείς, οι Βόσνοι. Οι Βόσνοι, μετά από αυτό που κάνανε, εγώ λέω θα χάσουν. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εγώ λέω από τώρα ότι είναι διπλό. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Όχι, ναι. Ναι. Δεν μου λες, μετά από αυτές τις βλαχομαγκές που κάνουνε. Πάμε. Άστο τώρα, βέβαια. Έρχεσαι, βρε. Όχι, δεν πάω που πού μπορικότητα φοβάσαι. Στη Βοσνία να πάω. Εσύ στο Καφτατζόγλιο δεν πας γιατί οι security παοξίδες θα σε βαρέσουν. Εγώ δεν πάω. Δεν μου λέτε. Θα σε κάνουν μπλε. Φοβάσαι μη σε αρπάξει ο Μπέκας. Πλάκα κάνεις. Για λέγε μη λέξει. Σε αρπάξει ο Μπέκας. Να ρωτήσω. Ναι. Αν αυτό ο Σταβίδης σας έλεγε. Ναι. Από αυτή την ομάδα χθες που είδατε. Ναι. Θέλω 5 παίχτες να μου πάρετε. Για την εθνική. Από τη Εθνική Βοσνίας. Από την Εθνική Βοσνίας, ρε φίλε. Όχι, το κάνουν θα πληρώσω εγώ, σας έλεγε. Τώρα με δουλεύεις μου, φαίνεται, αλλά θέλω. Άστο να πάει στο διάλογο. Σε δεν σου δουλεύω υποθετική ερώτηση. Άστο. Για υπόθετα όμως, για υποθετικές ερωτήσεις. Στον επόμενο. Επειδή είναι ορθόδοξος ένας κι άλλος μουσουλμάνος. Όχι, ποιους θα διαλέγατε, άστο αυτόν. Επειδή είναι οι άλλοι χριστιανοί και οι άλλοι μουσουλμάνοι. Όχι. Εμάς οι χριστιανοί μας κλέψαν στην Ελλάδα, δεν μας κλέψαν οι μουσουλμάνοι. Ζέκο, πιάνεις. Για χαρά. Δεν μπορεί να τους πάρεις αυτούς. Εμένα με κλέψαν οι χριστιανοί. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω, πάντα τους δίνω. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Σιγά ρε, μη δέρνεις πολύ εσύ, θα κουραστείς ρε. Σιγά ρε, βλάχο εσύ. Ναι, θα δίνω τον ένα, θα δίνω τον άλλον. Με το Βόσνιο, τους τελευταίους 4 πολέμους, δεν ξέρω αν ήταν. Κάτσε να Βόσνιος δεν υπάρχει εξαρχής. Ναι. Έθνος. Ναι. Βόσνιος. Είναι εξισλαμισμένος Σέρβος. Ναι. Με αυτόν έτυχε στους 4 τελευταίους είναι πολέμους. Είναι Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ναι. Και υπάρχει. Ωραία. Ναι. Έθνος Βοσνιο Ερζεγοβινικό δεν υπάρχει. Μα, δεν διαφωνούμε. Κάτσε να ακούσουμε. Δεν με το Σέρβο οι Γλύκες γιατί ρε. Με το Σέρβο στους 4 τελευταίους πολέμους ναι. Έτυχε να είμαι μαζί. Ναι. Με το Βούλγαρο, που είναι και αυτός ο Ορθόδοξος, δεν ήμουν σε όλους τους πολέμους ναι. Μαζί. Όχι, ο Βούλγαρος ήταν με τον Γερμανό. Γι' αυτό ακριβώς σου μιλάω. Ξέρω ποιοι είναι έτοιμοι να με φάνε. Δεν λέω ότι και ο Σέρβος δεν λιγορεύεται να με φάει. Η ανάγκη τον κάνει να παριστάνει το φίλο. Σε ρωτάω το Σέρβο γιατί να τον κάνω φίλο. Δεν είναι ύποπτος να με φάει. Είπα, θέλει να με φάει, αλλά η ανάγκη του τον κάνει να μην με τρώει. Στηρίζεται σε μένα, είναι αμοιβαίατος. Ναι. Τώρα αυτοί οι Βόσνοι, δεν υπάρχει, είπαμε, τέτοιο έθνος. Ναι, καλά. Ναι. Τεχνητό κρατήδιο, είναι προτεκτοράτο, είναι, του ΝΑΤΟ προτεκτοράτο είναι, το οποίο δεν τραβάει και κανένα ζόρι εμάς να μας διάλυσει. Ναι. Και να κάθεστε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη και να μιλάτε μια άλλη γλώσσα. Εσύ όπου είσαι ρε φίλε. Εγώ που είμαι από τη Θάσο είμαι. Από τη Θάσο, από ποιο χωριό. Ναι. Άσε ρε τώρα ποιο χωριό, τι είδε γνωριμία θα. Ρε γκόμα να είπα να σε πιάσω, ποιο χωριό σε λέω είσαι. Ό,τι θέλει ρε. Μην του λες ρε φίλε. Ας σου πω ότι είμαι από τον Πρίνο ή από τον Σωτήρα ή ξέρω από τα Λιμενάρια, καμιά διαφορά. Θα έχει φάει καμιά παντσέτα. Γιατί είναι κακό ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, καλλιράχη είμαι. Καλλιράχη. Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες γιατί με καλλιράχη δεν υπάρχει. Ναι. Στη σκάλα ή πάνω. Στη σκάλα. Για έχεις γνωριμίες τώρα, σε ψάχνεις εκεί πέρα να έρθεις. Ψάχνουμε εγώ να έρθω. Δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τόσο ενδιαφέρον πάνω κάτω. Κάμια κούτρα δωμάτιο ψάχνει. Πάνε πάνω στο χωριό, έτσι πάνω. Και πες για τον κόκκινο. Ναι. Καταρχήν το συγχωρεμένο τον Κάλτσα τον ήξερες. Το Γιάννη. Τον ήξερε το συγχωρεμένο τον Κάλτσα. Πάω να μην τον ξέρω, ρε. Κάτσε τρελαθώ με τώρα το χωριανό μου, δεν τα ξέρω. Και δεν ξέρεις εμένα, ε. Κύριε Κόκκινε, εγώ δεν σε ήξερα. Καλά, πάνε πάνω στη σκερατασούλα του καφενείου που το έχει ο Βασίλης. Με τη μορφούλα τώρα και ρώτα. Άντε κάνε καμιά βόλτα. Και ο κόκκινος Κάλτσα είναι ρε φίλε. Ρε... Δηλαδή, πάνε ρώτα τη μορφούλα και τον Βασίλη ή την αδερφή της, τη Σοφία με τον Γιάννη και έλα μετά να μιλήσουμε. Ρώτα και κάτι άλλο φίλε. Αν πλήρωσε ο κόκκινος. Και σε τρελάνω. Αυτά τα ονόματα που σου λέω υφίστανται ή όχι. Ναι. Υφίστανται και ναι, το ξέρω. Δεν χρειάζεται. Άντε γεια. Άντε γεια. Στον επόμενο. Δεν σε είδε καμιά φορά λέει. Εντάξει και τι να κάνουμε. Μπορεί να μην κυκλοφορεί να είναι έγκλειστο. Σε καμιά φυτή από κάτω θα σου. Ναι. Ναι. Γεια σας παιδιά. Καλώς τον κύριο Κώστα.
Δεν μου λες, Ρεκώστη, μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Μάλιστα. Ο Ρεχάγγελ έβαλε πάνω στον... στον Μέση τον Παπασταθόπουλο. Ναι, σαν εξάρι. Τώρα, σαν εξάρι. Τώρα ο αντίστοιχος Μέση, ναι, του Βελγίου είναι ο Αζάρ. Ναι. Εάν θυσιάσει τον Παπασταθόπουλο, ναι, επάνω στον καλύτερο παίκτη του Βελγίου, ναι, να τον παίζει man to man, βάλει και τον Ζέκα στα, ναι, χαφ που δικαιούται, ναι, να παίξει. Ναι. Στόπερ, ποιοι θα παίξουν, ο Μανολάς Βελγιών. Με τι σύστημα μπορεί να κατεβεί η εθνική? Κοίταξε, άμα το παίξει ανάλογα, θα παίξει με τον Παπασταθόπουλο σαν χαφ, θα παίξει. Τον Παπασταθόπουλο θα το παίξει με man to man στον καλύτερο παίκτη του Βελγίου, όπως έπαιζε τον Μέση, ναι, με την Αργεντινή. Ναι. Ωραία. Θα βάλει δίπλα στον Μανολά ποιον? Στον Μανολά θα βάλει δίπλα ή τον Οικονόμου, ναι, ή τον Τζαβέλα, ανάλογα τώρα, δεν ξέρω, ναι, ποιον θα βάλει. Ωραίο είναι αυτό. Θα κατέβει με 5-3-2, είναι το σύστημα που μπορεί να κατέβει. Αυτό είναι ένα μπασταρδεμένο σύστημα που λες. Παίζει με δύο στόπερ και έχει ένα τρίτο στόπερ σε ρόλο εξαριού που παίρνει τον άλλον. Είναι μπάσταρδο. Και τα δύο αμυντικά χαπ, Ζέκα και... Παπασταθόπουλο. Χωράν μετά Ζέκα και Σιώπης. Τότε θα είναι τρίτο στόπερ ο Παπασταθόπουλος, εντάξει, ναι, ή θα παίξει με τρία στόπερ δηλαδή. Εσένα ρωτώ. Εσένα ρωτώ εγώ. Δηλαδή ο Παπασταθόπουλος θα παίξει με τον Παπαδόπουλο και τον Μανολά. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει δικαίωμα να παίξει με τον Οικονόμου και τον Μανολά. Οικονόμου, Μανολάς λοιπόν και Παπασταθόπουλος τρίτος. Και Παπασταθόπουλος τρίτος και να παίξουν οι άλλοι δύο χαφκοί να είναι... Ο Ζέκα με το Σιώπη. Άρα αυτό είναι 3-5-2, σφιχτό. Κύριε Κώστα. Ορίστε. Λόγω χρόνου να σας κλείσω. Να με κλείσετε. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Να είστε καλά. Άστο, είσαι άκοψος, θα πούμε. Ρε φίλε, και 31 πήγε. Και επειδή πήγε 31, τι έγινε. Άμα βγει κανένα. Δεν κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Και άμα βγει ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ να μιλήσει, θα μας πάνε και 41. Τι έγινε δηλαδή. Σιγά. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Τι ασυνοηθεί. Εδώ μας είπαν ο Θεός να κατέβει και 30 θα είναι αυτό. Και άμα είναι κανένα ημίθιο, κανένα παοξή. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Εσύ θες να είσαι δίκαιο. Τι άλλε μυθιστορίε. Πύραυλο. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Μήνας οικονομίας στο Μασούτι. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Dettol 40% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor 56 μεζούρες και Lenor Unstoppables 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ultrex και Afro Ultra 700 ml Lux 50% φθηνότερα. Απορριπαντικά Neomat, σκόνη υγρό, η συσκευασία μόνο 4,90. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και για το μήνα Νοέμβριο 6% κέρδος με τη Μασούτης Visa της Eurobank. 15.990 ευρώ. 15.990 ευρώ. Το νέο Skoda Rapid Taxi. Μόνο 15.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Βαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια.
Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη 49 και Περεβού Γωνία Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Πες μου ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνεις, που θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς, και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε? Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Κυρία μου, μάλλον η μπαταρία σας είναι. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, αλλά δεν έχω ιδέα ούτε τι είναι η μπαταρία, αλλά ούτε τι κάνω τώρα εδώ που είμαστε. Είναι απλό. Παίρνετε τη στάνταρ στο 2310-523-014 και σας φέρνουν την μπαταρία σας εδώ που είστε. Σας την τοποθετούν δωρεάν και είστε έτοιμοι. Καλέσατε τη στάνταρ. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Γεια σας, είμαι η Φωτεινή. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έμεινες από μπαταρία? Παίρνεις στάνταρ. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πας στάνταρ. Σημειώστε το στο ημερολόγιο. Βάλτε υπενθύμηση στο κινητό σας. Πείτε το στην παρέα. Από τις 17 Οκτωβρίου έρχεται καταιγίδα προσφορών και δώρων από τα αγαπημένα σας καταστήματα Φορόλ. Κάντε τώρα κλικ στο www.forallstores.gr και μάθετε πώς θα κερδίσετε ταξίδια, τάμπλετ και πολλά, πολλά άλλα δώρα. Φορόλ. Από 17 Οκτωβρίου έως και 20 Νοεμβρίου. Μπήκες στα Φορόλ. Βγήκες σίγουρα κερδισμένος. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μικρά σε τιμές. Μεγάλα σε ποικιλία. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Αγάπη μου! Σε παρακαλώ, άνοιξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις! Μόνο εσένα αγαπάω! Μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα! Σε λατρεύω πίτσα! Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακωθώ πίτσα! Θέλω μία ευκαιρία! Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 2310-90. 90-90 είναι δικό σας, 9-55 κενό το μήνυμα στο 54-340. Α-02 κενό πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α-01 κενό λουκάνικα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για τις 5 διπλές προσκλήσεις και για τα 3 πεντάμετρα, τέλειο, ε. Τέλειο. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε. Τι ωραία που τα γράφεις. Είδες τι ωραία που τα γράφεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, δύο μόλι βλέπω. Πριν ήταν χαμός, τώρα τι πάθανε. Τι πάθανε, ρε κόκκινε, μεσημεριάτικα. Έχουν λουσάξει να πούμε στο φαΐ. Λουσάξει. Έχουν εκεί. Τώρα στο δρόμο είναι κίνηση. Μου το πάνε στη λαϊκή. Ότι. Ρε, εσύ πες τον αυτόν όταν αρχίζει για τα έντερα και με αυτά με τις αφοδές. Έλεος, δεν τρώμε τέτοια ώρα. Στη λαϊκή.
Μου το είπα κάποιοι φίλοι. Δεν κακό αυτό που μου είπανε. Είναι μια παρατήρηση την οποία σου μεταφέρω. Πολύ... Συγγνώμη που το λέω στον αέρα. Δεν ήταν παρατήρηση πολύ... εκ του πονηρού. Πολύ ευαίσθητη άνθρωπη. Πολύ ευαίσθητη. Πετάνε κοτρώνε στην τούπα και μετά του πιάνει ευαισθησία. Τι λέει. Σιγά, για την άλλη βγήκε. Εμπρό. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, το μάτι τη Εθνική χθε. Ναι. Αφού το βλέπει από όλε τι πλευρέ, από όλε τι γωνίε. Δεν ήταν αδιάφορη ομάδα. Ναι. Δηλαδή έδειχνε ότι το πάλευε να βρει τρόπο να βγει μπροστά, άσχετα αν δεν τα κατάφερνε. Μάλιστα. Γιατί όπως για να το κάνουμε, έχουν μια ποιότητα, ένα κλικ πάνω από εμάς. Έτσι δεν είναι? Όλοι έχουν ένα κλικ πάνω από εμάς. Εντάξει, οι Βόσνοι έχουν μια φουρνιά τώρα παιχτών που για 5, 6, 7, 8 πόσα χρόνια θα είναι. Σε καλή ηλικία, ναι. Εντάξει. Θα είναι σε καλή ηλικία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως δεν έφτανε αυτό. Εγώ πιστεύω αυτός ο Φυλακούρης, ο Βόσνιος ο προπονητής, άμα το δει σαν το Φυλακούρη είναι. Σαν τον Τότι. Ναι. Άφησε το παιχνίδι να εκνευριστούν οι παίχτες του και έχασε το μάτς. Για ποιο λόγο να τους αφήσει, ρε φίλε, συγγνώμη. Μα δεν διαχειριστήκε. Οι παίχτες της Βοσνίας δεν διαχειριστήκαν το μάτς το 0-1. Έπαιζαν με εκνευρισμό. Μπορούσαν να το τελειώσουν 0-3 το μάτς αν ήταν σοβαρή. Και δεν παίζανε αντιαθλητικά και ήταν συνέχεια. Είχα μια κουβέντα τις προάλλες με κάποιους φίλους σχετικά με την εθνική μας ομάδα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ποια ομάδα δεν θα ήθελε ένα δίδυμο στόπερ σε όλο τον πλανήτη, σαν τους Μανολά και Παπασταθόπουλο, ή μια ομάδα ή εθνική που έχει καλύτερο δίδυμο στόπερ? Αν έχεις από τη μέση και μπροστά φωτιά, φίλε μου καλέ, δεν με επισέρχομαι σε πολύ ειδικά, σε μια απλή πραγματικότητα. Πες μου, αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι το ίσως το κορυφαίο στον κόσμο? Κοίταξε, εγώ θα μιλήσω μόνο τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος εκεί που έκανε την τρίπλα στο Τζέκο, στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν μόνος του, ήμουν ήρεμος όταν τον έβλεπα. Μέχρι εκεί εντάξει. Αλλά αν έχω από τη μέση και μπροστά δύο παίχτες να μου μοιράζουν παιχνίδι και να μου κάνουν 10 φάσεις για να βάλω 2 γκολ, θα ήμουν καλύτερα. Μάλιστα. Αφού το βλέπεις έτσι, οκ. Okay. Γιατί να κοιτάμε πάντα πίσω? Όχι, φυσικά και δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω. Αλλά επειδή η Ελλάδα στο κομμάτι δημιουργία είναι λυπής, αλλά στο κομμάτι αναχέτηση και καταστροφή είναι πολύ ικανή, γι' αυτό μπορώ να σου μιλήσω. Όταν ο τεράστιος... Είναι τραβηγμένο. Δεν είναι αναχέτηση και καταστροφή. Ρε φίλε, συγγνώμη. Όταν ο τεράστιος Ότο Ρεχάγκελ πήρε αυτή την αρετή που έχουμε σαν Έλληνα, γιατί δεν είναι και το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζε εθνική, εντάξει. Πήρε όμως, αλλά κρίνεις εκ του αποτελέσματος. Πήρε γύρω με αυτό το ποδόσφαιρο. Με την κλοπή. Τι μας νοιάζει, και η Πορτογαλία το πήρε. Όχι με κλοπή. Όχι με κλοπή. Όχι με κλοπή, αλλά άμα δεν έσφυγε την άμυνα πίσω, δεν θα έφτανε στο τέλος. Ναι, βρε, σωστά μιλάς. Και έφαγε από τους όγκρους. Βρε, και λοιπόν τι έγινε. Τι έγινε, μόλις άρχισε να καταλαβαίνει ότι πρέπει να το γυρίσει. Ρε φίλε, δεν το συζητούσαμε μια. Γκολ, τη δεκαετία του 80 δεν συζητούσαμε όλοι για την ποδοσφαιρική αμυντική αφέλεια της άμυνας της Βραζιλίας. Και αυτό το πράγμα διορθώθηκε με την πάροδο των ετών. Παρ' όλα αυτά, 7 έφαγε από τη Γερμανία. Και τι έγινε. Το 2004 είχαμε την πολυτέλεια να αφήσουμε έξω Ζήκο και Στολτίδη, φίλε. Όχι. Η μεγάλη ομάδα γίνεται, ξεκινάει από τα χαφ. Καλή και η στόπερ είναι. Η μεγάλη ομάδα ξεκινάει από τα ΚΑΦ. Και όταν εσύ το 2004 έχεις την πολυτέλεια να αφήσεις έξω Ζήκο και Στολτίδη, καταλαβαίνεις τι μεγάλη ποιότητα είχες στα ΚΑΦ. Είχες Ζαγοράκη, Ζήκο, Στολτίδη, Μπασινά, Καραγκούνι, Τσάρτα, πιο μπροστά. Τι να σου πω τώρα. Γρηγορή, έλα. Τη Βραζιλία τώρα που έφερες σαν παράδειγμα, τα χρόνια πριν φτιάξει την άμυνά της, πήρε σχεδόν τα τρία νομίζω παγκοσμία κύπελλα. Ναι, αλλά ήταν άλλο ποδόσφαιρο τότε. Γιατί η άμυνα δεν έπαιζε ρόλο. Οι ομάδες οι άλλες φοβόντουσαν να ανοιχτούν μπροστά. Γιατί το 1954 η Γερμανία πώς πήρε το πρωτάθλημα από την Ουγγαρία. Στη Βερνή. Πώς την πήρε. Πώς το πήρε. Πήρε φάρμακα, ήταν το παρισμένοι, όπως λένε οι Ούγγροι. Σαν τον Καραπατή που έβγαλε το παρισμένο την Καστοριά του. Τι να σου πω, το 80. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη ο κόσμος σίγουρα δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σας παιδιά, μπορώ να συμπληρώσω αυτό που ήθελα να πω? Μάλιστα. Παρακαλώ, φυσικά. Λοιπόν, το Βέλγιο μέχρι στιγμής έχει 21-1 συντελεστεί. Ίσως είναι
η καλύτερη φουρνιά από τη δεκαετία του 80 με Βαντερέ και Σίφο, Κέλεμανς και Φαπ. Οπότε. Οπότε είχε προπονητή τον Ουμπέν Μπραμ, ο οποίος πέρασε και από τον Πανιόνιο. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, Κωστή. Μήπως το 5-3-2 με τους παίκτες που τους ανέφερα προηγουμένως θα τέριαζε καλύτερα μέσα στο Βέλγιο. Αν δεν γυρίζει ο Κολέμπας, 5-3-2 δεν μπορεί να παίξει εθνική. Δεν υπάρχει αριστερός παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει το full back. Ενώ από τη δεξιά μεριά ακόμα κανένα χρόνο το Ρωσίδης μπορεί. Άμα σταματήσει και ο Ρωσίδης, ούτε τότε θα υπάρχει δεξιός πλάγιος ο πιστοφύλακας και αριστερός. Δεν θα μπορεί η εθνική να παίξει 5-3-2 γιατί δεν θα έχει στις πλευρές παίκτη που να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο θα έχει πληθώρα από στόπερ. Πώς? Ο Σαφιλίδης δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά αυτή. Δεν μπορεί να την παίξει όλη τη γραμμή, δεν μπορεί να την παίξει. Για μένα μπορεί. Δεν μπορεί να την παίξει όλη τη γραμμή. Όπως την παίζει ο Χολέμπας, δεν μπορεί να την παίξει. Δηλαδή μετά το Χολέμπα μετά το Χολέμπας, εδώ υπάρχει χάος. Ούτε ο Τζαβέλας μπορεί, ούτε ο Σταφυλίδης μπορεί, ούτε άλλος αριστερός μπακ μπορεί. Και μετά τον Ντοροσίδη, Έλληνας δεξής μπακ, δεν μπορεί να το παίξει. Πες μου έναν Έλληνα. Πες μου έναν Έλληνα. Το 3-5-2 είναι το προτιμότερο δηλαδή. Πώς, το 5-3-2 έχει την πολυτέλεια να έχει σέντερ μπακάρες. Έχει και τον Τζαβέλα, ο οποίος μπορεί να παίξει τρίτο στόπερ αριστερός, αλλά δεν έχει ούτε μπακ δεξί, ούτε μπακ αριστερό να παίξει όλη την πλευρά. Άρα έχεις. Το 3-5-2 είναι προτιμότερο, Κωστή. Εάν είχα με Χολέμπα το Ρωσίδη, τρία στόπερ, Σιώπη μέσα, μέσα βασικό, με Σάμαρη θέλεις, ποιο θέλεις, Σταφυλίδη θέλεις, αυτούς τους δυο. Και τον Ζέκα. Και τον Ζέκα βέβαια. Και να βάζεις Φορτούνη ή Μάνταλο. Ένα αλλάξο, όποιος είναι πιο φορμαρισμένος, Φορτούνη ή Μάνταλο. Και Καρέλη με Μήτρογλου. Υπάρχει καλύτερη ομάδα από αυτήν. Κύριε Κώστα, να πάρουμε κι άλλους. Υπάρχει καλύτερη ομάδα από αυτήν. Παιδιά, μη συγχωρείτε. Διώξατε το Χολέμπα. Για όνομα του. Όταν είστε γρήγορος και ευγενής το μεσημέρι, έχουμε άλλους κανόνες. Τρίτο στόπερο Τζαβέλα. Ραπ και κόκκινο. Συγγνώμη λίγο. Μανολάς. Τρίτο στόπερο Τζαβέλα. Αριστερός Μανολάς. Παπασταθόπουλος. Και Χολέμπας αριστερό back half. Με το Ρωσίδη. Με το Ρωσίδη. Είναι άσχημη πεντάδα αυτή. Όχι. Ραπ και κόκκινο με το χέρι στην καρδιά. Ο Κλάβ με Φορτούνη, Δεκάρη και Μάρτινς από πίσω. Πώς θα Στέλια θα είχε μέχρι το τέλος του σεζόν. Ας τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό έλειπε να δούμε τώρα. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός, να τον βγάλει πρώτο σκόρ. Παρακαλώ. Να πέφτουμε από το Λευκοπύργο όλοι μαζί. Έλα, δεν αυγεί αν πάει στον Ολυμπιακό πρώτο σκόρ. Ορίστε. Δεν αυγεί αν πάει στον Ολυμπιακό πρώτο. Αυτό λέω μας έλειπε να δούμε. Να τον πάρει κανένας Μαρινάκης, να βγει πρώτο σκόρ με τον Ολυμπιακό και να πηγαίνουμε σειρά κάτω, στο φύλακα. Παρακαλώ. 10 θέλουμε να πέσουμε από τον μπαλκόνι. Περάστε εσείς οι 10. Μετά δεν χωράνε άλλοι 10, περάστε άλλοι 10. Και μας παίρνουν μετά με τις νεκροφόρες. Φτάνει. Τι φτάνει, ρε. Φτάνει, ρε, για νεκροφόρες. Αυτό έλειπε να δούμε ακόμα. Πάμε, ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, εγώ πήρα να σας πω για το πόσο διαβασμένος είναι ο Σαβίρης, ο οποίος είναι γάτος, τον παραδέχτηκα μετά από αυτή, τώρα στις τελευταίες μέρες, θα σας πω. Πες μας. Λοιπόν, πότε χρονικά, πότε έγινε η ιστορία με την ανακοίνωση για τον Κλάους και η τέτοια του Κακάτσι στην Λίκα, πόσες μέρες διαφορά? Μία. Μία μέρα. Λοιπόν, ο Σαβίρης ήρθε εδώ και είδε την κατάσταση, έμαθε για την ιστορία του τι γίνεται. Είδε λοιπόν ότι με τον Καγκάτσι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει εκεί δύο κύπελα, επί ποιος ήταν τότε πρόεδρος, ο Γούμενος, τον Παπατατούρη στον ΠΑΟΚ, ποιος ήτανε. Και λέει, ωραία, αφού τα πήρε τότε με τον Καγκάτσι δύο κύπελα, χωρίς λεφτά, σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω εγώ με τον Καγκάτσι τώρα που έχω και μια υποδομή. Και τώρα όμως, σκέφτεται. Ο Καγκάτσις δεν είναι και πολύ διάσημος, θα σηκώσει αντίδραση από τους παοξίδες. Ας τους πετάξω εγώ τώρα λίγο, μπορεί να είναι και δίθενη όλη η ιστορία με τον Κλάους δηλαδή. Οι παοξίδες, τον Καγκάτσι, το συμπαθούνε. Ναι, μπορεί και να το συμπαθούν αρκετοί. Γιατί να μην το συμπαθούν, τα ψυχουλάκια πήρανε, δεν είναι αγνώμονες. Ξέρουν ότι τον Ολυμπιακό δεν τους παίρνει. Άκου εμένα, ξέρουν οι παοξίδες ότι με τον Ολυμπιακό δεν τους παίρνει. Όπως ξέρουν πολύ καλά ότι αν ήταν ο Γκαγκάτσης πρόεδρος της ΕΠΟ και έβγαινε ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι, δεν θα αφήνω Γκαγκάτσης να το πάρει ο Παναθηναϊκός με το σπάθα, θα τον προστάτευε τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, αυτό λέω ότι θα τα λέμε όλα, έτσι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είναι βλάκες. Ξέρουν. Γι' αυτό λέω ότι έκανε σωστά την επιλογή ο Σαβίδης. Εκείνο το πρωτάθλημα, το 2000, πότε ήταν με το σπάθα, δεν θυμάμαι, που ήταν ο Πιλάβιος,
Με έξω τον Ολυμπιακό θα τους πηδούσε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Γκαγκάτση. Ο Γκαγκάτση δεν μπορεί να τα βάλει με το μεγάλο. Με τους, τους άλλους δυο δεν είχε πρόβλημα. Να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Θα το αφήσει ο Γκαγκάτση έτσι νομίζεις. Με έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ όμως. Όχι να είναι φούσκα. Α, μπράβο. Αυτό λέω. Έτσι. Γιατί και τι προσπαθεί να κάνει ο Σαββίδης τώρα. Σου λέει φέρνω εγώ τον Γκαγκάτση που θα με βοηθήσει. Έστω και κάνα κύπελο να πάρω. Άμα πάρει κύπελο ο ΠΑΟΚ 5 χρόνια πανηγυρίζει. Αυτό δεν είναι. Τι λες τώρα, πλάκα κάτι. Δεν αποδεκτό, ρε φίλε. Καλά, καλά. Δεν αποδεκτό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Θα το δεις. Και σου λέει τώρα. Ένας μπούζας έγραψε για τον Γκαγκάτση. Ένας μπούζας. Πολύ, ναι, κάτσε τώρα, θα σε πω. Πολλοί ΠΑΟΞίδες μπορεί να συμφωνήσουν με τον Γκαγκάτση. Τι να γλύψεις, ρε κόκκινε. Τι να γλύψεις. Πάνε εκεί στον Γκαγκάτση να σε πλακώσει ο Χουαγιούλης με τον Μπέκα. Για να κανονίσει αυτούς που θα διαφωνήσουν με τον Γκαγκάτση, έβαλε μπροστά τον Γκλάου στο τυράκι να ασχοληθούν οι πολλοί να πούνε α τον Γκλάου ή πούλα τον Γκλάου. Δώσανε τον Γκλάου στο βορρά στον κόκκινο. Και να περάσει. Να πάει τον Γκαγκάτση. Πέταξε και τις ευθύνες όλες στον Γκλάου. Που σου λέει στην τελική μπορεί και να με βοηθήσει ο Γκαγκάτση. Ωραία το πιάσε. Καλό το πιάσε το θέμα. Δώσε βορρά τον Γκλάου εκεί, σκίστε τον. Πάμε. Αλλά ο Παοξής ούτε τον Γκλάου σκίζει. Εμπρός. Έλα φίλε. Ξέρει ότι δεν είναι ο Γκλάου μόνο το πρόβλημα. Ξέρει ο Παοξής. Έλα φίλε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί δεν αλέφαντε ο Χολέμπας χωράει στο 3-2 και άλλοι δεν χωράνε. Όταν ξεμεθύσεις, γιατί σε βλέπω λίγο πιωμένο, θα σου εξηγήσω. Όντως είμαι στο νοσοκομείο, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ για τα λόγια σου. Ό,τι πέρασες να είναι περαστικό. Γιατί ο Χολέμπας. Έχω 10 μέρες, ευχαριστώ. Αλλά είσαι τέτοιο γουρούνι που είσαι. Ναι. Τέτοιου τρόπου έχεις. Δεν είμαι γουρούνι, εγώ άκου εμένα το γουρούνι. Στο νοσοκομείο είναι. Ο Χολέμπας. Ο Χολέμπας. Άκου εδώ εμένα. Άκου εδώ εμένα. Γιατί πράγμα είσαι στο νοσοκομείο. Γιατί πράγμα είσαι φίλος στο νοσοκομείο. Εγώ. Αν επιτρέπεις. Έχω πρόβλημα υγείας με το έντερο του βαγί. Είναι κάτι άσημο. Με εκνεύρισε τώρα. Το ακούω συνέχεια με εκνεύρισε. Ρέσι. Και αυτά. Εγώ με μιλάω. Καταρχήν περαστικά. Καταρχήν περαστικά. Πριν μια ώρα του βοηθήθηκε σωστά. Σε άκουσα που είπε την άποψή σου. Αλλά ορισμένες φορές μιλάω από τον ελέφαντα. Ρε Χριστιανέ μου, άκουσε με. Ο Χολέμπας. Ο Χολέμπας παίρνει. Κάτσε τώρα τι σου λέω, κάτσε τώρα τι με λες. Απάντα μου, τα παίρνει από τον Ολυμπιακό. Τώρα το προσβάλλεις. Εγώ αν τα παίρνω από τον Ολυμπιακό. Εάν τα παίρνω. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να απαντήσω. Γιατί ρωτάς. Αν τα παίρνω με τον Ολυμπιακό, φίλε, δεν θα έμενα στην Ελλάδα. Κάτσε ρε φίλε να σε απαντήσω. Πριν πεθάνεις από το έντερο, κάτσε να σου δώσω την απάντηση. Δεν πεθαίνω, μη σου αναγκουργεί. Εντάξει, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να πεθάνει. Εντάξει, ο πατέρας μου από το έντερο πέθανε, να έχεις υπόψη σου. Δεν πειράζει. Ναι. Αυτή την κυρία μου. Κακό θάνατο έχει δηλαδή. Φάει την γλώσσα σου, ρε, μην μιλάτε για το. Μη άστρε να το πω το δικό μου. Άμα τα έπαιρνα βρε ηλίθεια, εσύ το πρόβλημά σου δεν είναι το έντερο, είναι το μυαλό σου. Εσύ κατάγει στο μυαλό σου, το έντερο σου καθαρό είναι. Σκάσε. Λοιπόν, αν τα έπαιρνα ρε ηλίθεια από τον Ολυμπιακό, θα ήμουν στο RTV ρεπόρτερ 20 χρόνια και στο γύρο που αν βρε ηλίθιε. Και θα κυκλοφορούσε με το Κόρντομπα, θα τα έπαιρνα χορτάκι, θα ήμουν μια γαρά βρε ηλίθιε. Χορτά. Ε, ηλίθιε. Άρρωστο είναι, άστο να πει. Τι άρρωστο είναι. Άσε να πει. Αυτού του τα σκατά από το κεφάλι κατεβήκαν στο έντερο. Ρε εσύ. Πάμε πάνω. Άσε ρε, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Είπε μια κουβέντα παραπάνω. Εντάξει. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Κάλυψη είναι τον Κόρντομπα. Άσε ρε τώρα. Κάλυψη τον Κόρντομπα. Εσένα. Άμα θα σε βρω την άλλη φορά δεν θα είμαι τόσο ευγενικό μαζί σου. Εντάξει. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι. Μοιάζει η φωνή του Μίλου. Ο Θανάσης. Όχι, ρε, δεν είναι. Α, δεν είσαι ο Θανάσης. Όχι, ρε, το αποσύρω, πες ό,τι θέλεις. Άκου τι αδερφή είναι. Ναι. Το αποσύρω, πες ό,τι θέλεις. Πες ό,τι θες εσύ. Εσύ και να πεις, πες ό,τι θες. Ο άλλος είναι στην μαύρη λίστα, πάει τελείως. Όχι, μίλα το αγγλικά, blacklist. Blacklist. Έτσι. Ραπτόπουλο. Έλα ρε, λέγε. Ρε έβαλε γκολάρα Τζαβέλας. Είναι, ναι. Ε, πες το ρε, γιατί δεν το. Συγγνώμη, όπα. Ερώτηση. Δηλαδή έπρεπε να το βάλει ο Φουρτώνη για μισό να λεπτό, κολα... Μισό λεπτό. Έλα. Θέλω ειλικρινή όμως σχολιασμό. Ό,τι θες. Όχι οπαδικό. Όχι. MVP είναι ο Τζαβέλας ή ο Παπασταθόπουλος. Κόκκινε, πηδά στην κουβέντα, ρε κόκκινε. Ξέρω λοιπόν, τι ρωτάω. Πηδά στην κουβέντα να κυλήσει. Αυτό έβαλε γκολ ο Τζαβέλας εκεί στα χασομέρια. Πιέπιασε το σουτ καλά με τα αριστερό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να φάμε το Χολέμπα να παίξει ο Τζαβέλας. Γιατί.
Άλλο γιατί ρώτησα. Ο Τζαβέλας δεν μπορεί να παίξει 3-5-2 αριστερό back half. Γιατί όταν θα χρειαστεί να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, θα πρέπει, επειδή έχουμε 3 καλά στόπερ, 4 καλά στόπερ, να παίξουμε και με 3 και δεν έχουμε στις πλευρές πλην του το Ρωσίδη αριστερό back half να παίξει τη θέση. Το καταλαβαίνετε αυτό, ναι ή όχι? Ο Τζαβέλας μπορεί να παίξει τρίτο center back αριστερό, με το Χολέμπα να παίρνει όλη τη γραμμή και να σαρώσουμε με το Ρωσίδη, Παπασταθόπουλο και Μανόλα. Δεν μας βάζουν εύκολα γκολ. Χαμηλά ο Τζαβέλας, χαμηλά και ψηλά ο Χολέμπας, θα ανεβαίνει κιόλας, και τα δυο γαϊδούρια τα center back, είναι και ο Ρωσίδης ένα χρόνο ακόμα καλός κτλ. Και έξω Μανιάτης μέσα ο Σιώπης. Ρε, ας πάει να παίξει όπου θέλει. Αυτή την κολάρα δεν τη βάζει όποιος και όποιος. Τζάβε γκολ είναι. Εσείς τώρα αφήσατε τον Γκαρσία και κάνατε τον Τζαβέλα ήρωα. Έτσι να σας κάνω. Το λέει και το όνομά του Τζαβέλα, ήταν ήρωα και εκείνο. Τι να σε κάνω, βρε τώρα. Τι να σε κάνω. Έλα, η Μπουμπού θέλει να κάνει νάζια τώρα. Έγινε. Άκουσες κόκκινε, ε. Ρε φίλε Θεέ, όταν ακούω μια θεά, είναι δυνατό τώρα. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Με έχει πάρει αγκαζέ. Τι αγκαζέ, ρε φίλε. Ζει τώρα τη Σκλαρίκοβα να δει μπροστά σου, θα την γράψει τα αυτά σου. Έτσι ακριβώς. Σκλαρίκοβα νιώθεις κόκκινε, νιώθεις. Ποια είναι η Σκλαρίκοβα? Παρακαλώ. Η Σκλαρίκοβα ποια είναι? Παρακαλώ, αυτά που έχεις κρεμανωμένα στα αυτιά σου. Ναι. Η Σκλαρίκοβα. Ναι. Έλα ρε κόκκινε, πάμε. Επόμενος κύριος. Ναι. Είσαι ο τελευταίος. Έλα φίλε. Των ακροατών. Πάμε. Δώσε άλλον για τελευταίο το Μοϊκανόν. Ναι. Γρηγόρη. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλησπέρα βασικά. Ό,τι αγαπάς. Τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Οπότε τώρα κλείνω. Όχι. Δεν φταίει. Ήθελα να πω και την τελευταία σελίδα του Μετρό, του Μέτρο Σπορ. Τι κάνανε? Την πρώτη τελευταία μάλλον. Πρώτη τελευταία. Κύριε, μπροστά σας. Ναι. Κάτι κηδείες έχει. Όχι βρε. Την βαθμολογία του βόλεϊ. Τόσο κόμπλεξ εκεί στο Μέγαρο το Μετρόπολης. Τι έκανε? Τι έκανε, για δες τη βαθμολογία. Κάτσε ρε φίλε, άσε πάρω την εφημερίδα μου. Ποια σελίδα είναι εσύ, ποια σελίδα? 45. Πρώτα τελευταία, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Δεν είναι η πρώτα τελευταία φίλε. Είναι η δέτοια βαθμολογία του βόλεϊ. Τι κάνανε για να σου περιλάβω, λέγε. Για δες, πού είναι ο Ηρακλής και πού είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής είναι τρίτος και ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Ο Ηρακλής πόσους βαθμούς έχει? 12. Ο ΠΑΟΚ 9. Και είναι πάνω από τον Ηρακλή. Όχι, ισχύει, έχουν δίκιο. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή τόσο κόμπλεξ, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή. Όχι, δηλαδή, καλά, αυτό που το έκανε τον παραδέχομαι πάντα. Δεν το έκανε, το έκανε δεύτερη φορά. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι έγινε. Αυτό που το έκανε τον παραδέχομαι πάντα. Δηλαδή, πού το είδε? Τόσο κόμπλεξ, παιδιά. Πού το βρήκε, ρε σκύλε, ειλικρινά, ούτε πήγε. Τόσο κόμπλεξ με τον Ηρακλή, ούτε βρε, πήγε το μάτι μου, ρε σκύλε. Αύριο θα γράψουμε ότι ο δαίμον του τυπογραφεί. Δηλαδή, θέλω βαθμολογία Super League. Έτσι. Πρώτο Ηρακλή, ρε μάγκα, δύο βαθμού. Αδερφέ, αν ήταν δικά μα τα λουκάνικα, θα σου δίνα είσαμε 5 μέτρα τώρα. Ήταν η καλύτερη παρατήρηση. Ρε τον άνθρωπο που είσαι θεόδρε. Λοιπόν, δεν μου λες ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν είμαστε. Περίμενε. Μ' αρέσει. Υπάρχει μέρα να μην αγοράσει την εφημερίδα? Αν υπάρχει. Την παίρνει κάθε μέρα την εφημερίδα? Όχι, δεν την παίρνω κάθε μέρα. Τώρα με χάλασε. Σε χάλασε γιατί εντάξει, ώρες είναι μερικές φορές που μου τη δίνει, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι η δεύτερη αυτά φορά που γίνεται. Αυτά που σου τη δίνουν πρέπει να μας τα λες όμως. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Το να α, γίνει το πρώτη φορά λέει. Είναι το δίσεξα Μαρτίν λέει. Ουκανδρός ο χοντρού. Δηλαδή, αν έχετε καμπάτι παιδί τα προηγούμενα τέτοια τη προηγούμενη ημέρα, δείτε ρε παιδί μου και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι το ίδιο. Έχει ο Ηρακλής 6-9 όπως έχει ο Παπαδάκη. Θα σου δώσω την απόδειξη ότι δεν το κάνανε ξεπί τούτου. Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες. Έλα εδώ τώρα. Τρεις βαθμούς έχει ο Ηρακλής Χαλκίδας, τι είναι αυτός εδώ. Και τον έχει τελευταίο, ενώ έχει την Ορεστιάδα με 0 βαθμούς προτελευταία. Και τον Κίζικο πάλι έχει κάνει κι άλλο λάθος. Το Φίνικα ναι. Τον έχει κάτω από το Παμβοχαϊκό. Ναι. Πάνω πει ότι τα έχει κάνει μαντάρα. Κάνει μαντάρα, ναι. Άρα δεν είναι εξαιρετικό. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι είναι μόνο για τον Ηρακλή. Καλά σε λέει, τώρα εδώ έχει δίκιο. Εγώ δεν με ενδιαφέρει για τις άλλες ομάδες. Όχι, να μην το βλέπει μόνο, δε φίλε. Εσύ, να σου πω κάτι καταρχήν, σε αποθέωσα. Εγώ δεν είπα ότι. Αλλά σου λέω, όταν βλέπω ότι υπάρχουν άλλα τρία λάθη
ή είναι τόσο διάολος. Άμα έπαιρνε κάνα κούτρα λουκάνικο θα σου δίνει 10 πόντι. Άρα αυτός που το γράφει είναι επικίνδυνος ή άσχετος. Όχι, ή έτσι θέλει να το γράφει. Όχι φίλε, ο δαίμον. Καμιά φορά. Ο δαίμον. Πίστεψε με, καλά κάνεις και το επισημαίνεις όπως βλέπεις. Το απολαμβάνουν. Ο πρώτος ένας είναι ποιος πατριάρχης και ποιος επίσκοπος τώρα. Αυτά τώρα. Να το πεις στον κουμπάρο, τον κοντό. Ποιος ξαφνικά έκλεισε πατριάρχη του Βόλη τον έκανε. Ποιος πατριάρχης. Για χαρά. Τώρα, ο Ιερόδημος του Χριστόδουλος τώρα. Άσε μας αλλά τώρα, βρε. Αλλά όταν ψυχολογάει με το έντερο και να ψάχνει να βρει αν έχω πάρει εσύ εγώ τώρα είσαι τέτοιο. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Εγώ τουλάχιστον όταν ψοφολογούσα. Στη σκέψη μου τέτοια πράγματα. Το Τάντε που έχουν και τον άλλο τον Γκόμες, έτσι. Όταν τους πιτσιλούσαμε το 7 και το 8 και το 9 και το 10, αυτοί λέγανε πρωτάθλημα με τον Ντέο. Κοίταξε, εγώ θα πω τον καημό μου στον αέρα. Η μέρα που θύμωσα όσο τίποτα με γραφόμενα ήταν μια μέρα, βλέπω τον Γρηγοριάδη, που λέει η μεταγραφή του Ντάντε είναι σαν να πήρε ελληνική ομάδα του Μέση ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν τον είπα τίποτα. Ήθελα να πω ο Μπολτ, ο Στάνλι, ο Χοφ. Δηλαδή τι ήταν. Τι ήταν, ρε φίλε. Ο Πελέ και ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, σινεμά θα πάνε. Παλάσκας Γιώργος. Γεωργιάδης Ιορδάνης. Αυτός ο Παλάσκας που λέγαμε είναι. Λαμπροπούλου Ευθυμία, Περικλής Νταλάπας. Νταλάρας. Νταλάπας. Το γράφει και με τονισμό κιόλας. 6-9-44-321, ονοματεπώνυμο δεν έχει. Λουκάνικα, πεντάμετρο, Χάρης Πλιάσας. Πάλι. Περικλής Νταλάπας. Καλά, είναι δυνατόν. Γιατί. Έστειλε και στα δύο. Και κέρδισε και στα δύο. Γιατί να μην. Γιατί. Και ο 6-9-40-166 κερδίζουν από 5 μέτρα λουκάνικο. Λέει αυτό, αυτός θα φάει την εβδομάδα και λουκάνικο, θα πάει και σινεμά. Αυτός. Ζάχαρη την εβδομάδα. Μπράβο. Ζάχαρη. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο, μισό λεπτό σου θέλω. Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, περίμενα λίγο.